Έλα σου κάνω. Μην το βάζω. Εγώ έκανα και αυτό είναι της γρήπης. Είμαι αλλά ξανά και τα άλλο το είναι εκπαιδευόμενος. Δεν ήταν εκπαιδευόμενος, ήταν... 40 χρονών, ήταν... Λοιπόν... Ήταν η αρχή που... Μπορούσαμε. Στο κάνουν κανονικά, στο βάζετε στο... μέχρι τέρμα. Τώρα προς το τέλος που έκανε για τη δουλειά. Στο βάζανε λίγο ίσα ίσα και μετά στο βάζανε. Εγώ είχα κάνει στον προμηθεία στο μαλλιωσικό με μεγάλο μέρος και διάγεια και δεν ήταν γιατί ήταν σε θετική. Ναι, εκεί ήταν μόνο... Και μόνο στρατιωτική. Εντάξει, το... είναι από το νοσοκομείο το 400. Το μένει εκείνο που είναι ενέργεια. Ναι, το προμηθεία. Προμηθεία. Αλλά δεν είναι στη σφαγή που πηγαίνει. Δεν είναι πεθάνει. Ναι, το είναι όταν κάνανε τα ράπη τεστ και αυτά. Στην αρχή. Στην αρχή. Στην αρχή. Σοβαρά. Και το βάζαν. Το κρατούσαν μέσα αρκετά. Αρκετή ώρα. Τώρα προ το τέλο ή τώρα αν σε φαρμακευτεί σου κανεί, εσύ το βάζουν στο ρουθούνι. Εντάξει, εν τέλει θα σου δείξει τώρα. Άμα το έχει κάνει σωστά, έχει υποτίθεται. Όχι, είναι το δίγωνο που θα πάρουν, παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στο αποτέλεσμα. Ναι, το άρα μας έχει σημασία. Κανονικά είναι το τέρμα πίσω και να σπηγήσουν. Να σου πρώτο δεν το κάνει, δεν το πήρε στρατό. Και το κάνω μέσα, μέσα και από ξύλινο τέτοιο πράγμα. Από ίσω να σε κόβουν στρατό. Ναι, ναι. Που πάω σιάστηκε. Αυτά είναι και Κύπρο έκανε, Κύπρο έκανε. Ελβίκη, ναι. Κύπριο, ναι, δεν ήθελα να πω. Είσαι Κύπριο. Όχι. Απλά δεν είσαι Κύπριο. Ελβίκη, ναι, ναι. Θεός. Και ειδικά σε δουλειά μου. Ήταν λίγο μετά το καλοκαίρι το 20 χρόνο που είναι αυτό που τα έφυγε. Αν μόνο σου λέει, ναι. Τώρα κάτι. Αν σε αφήσει. Παπάδε, κάτι τέτοιο. Πού θα πα, τι κάνει. Πού είσαι, δεν είσαι, δεν είσαι, αυτό. Τίποτα, στο... στα τέτοια, στο διάρκειο του φίβα, που είχα για 21. Α, γιατί ήμουν εξωτερικό. Σωστά είναι το βέβαιο. Είναι άλλη φάση, είναι ένα ισχύει εκεί. Τα καλοκαίρι δεν είχα πάει. Και για να πάει μέσα και για να το για να πάει στην Ελληνική, πρέπει να πάει στην Ελληνική. Ναι, και διαλέγεις εκεί, δεν ξέρω αν διαλέγεις από πριν. Τις χειρότερες πόλεις στην Ελλάδα, εκεί, εντάξει. Τι. Τις χειρότερες πόλεις στην Ελλάδα. Ναι, καλά. Πολύ άθλια, καλά. Και η Λαμπή. Μετά τη Λαμπή, μετά από το πύργο. Ο πύργο. Η Άμφισσα είναι τώρα. Η Άμφισσα εκεί είναι στροφή που είναι τρέμπε. Έγινε καμούρπα εκεί πέρα από την Άμφισσα, θα πάει κάτι για την Αυγιά. Έχουν σκοτωθεί πολύ και ξανά. Ναι, ναι, και ακούν τα δεύτερα. Λοιπόν, κατσάμε τον τρόπο θα σας βάλω στο κλίμα, αλλά επαναλάβω μερικά πράγματα. Αυτό είπα σε μια κεφάλαιο 2 του βιβλίου της ηλεκτρικής οικονομίας. Αλλά αυτό βασίζεται στο κεφάλαιο της κριτικής βελτιστοποίησης του Μπόιντ, ο οποίος είναι ο ιδίβυλος του μαθηματικού προγραμματισμού, αν με ρωτήσεις. Οπότε έχω ακολουθήσει λίγο πολύ τη δομή του. Θα μιλήσω λίγο για τις συναντήσεις Λαγκράντζ, γιατί είναι δομικός λίθος για τη συζήτηση της διοικότητα. Η ιδέα του, η διοικότητα είναι ενδιαφέρουσα για δύο λόγου. Βασικά, είτε κάνει αλγοριθμικά για να λύνει μεγάλα προβλήματα, είτε θέλει να κάνει οικονομική μοντέλο πίσω, όταν φτάνει στην ηλεκτρική οικονομία και θέλει να καταλάβει τι σημαίνει οι διοικοί πολλαπλασιαστέ. Έχει και τι δύο χρησιμότητε. Εδώ είναι λίγο η παρουσίαση πιο βασισμένη στην αλγοριθμική χρησιμότητα του πράγματο και σου λέει ότι πες ότι είσαι ένα πρόβλημα μαθηματικού προγραμματισμού που είναι βαρύ. Για παράδειγμα, ελαχιστοποίηση μια αντικειμενική συνάρτηση κάποιου ανισορροπού περιορισμού και κάποιου περιορισμού ισότητα. Στέλνει το πρόβλημα την προηγούμενη φορά, θυμάσαι να μα πει πότε είναι ελαφρύ το πρόβλημα ή πιο εύκολο. Το... Ποιο. Όταν είναι κλειτό, ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τι F0, F2 και ίσιο. Να έχει κερδέ συναρτήσει. Ή κερδέ κύριε για ελεγχιστοποίηση του κειμένου. Για ελεγχιστοποίηση για αρέ. Ελεγχιστοποίηση με κερδέ. Κερδέ. Ελεγχιστοποίηση κύριε. Εδώ είναι ελεγχιστοποίηση, οπότε αν είναι F0 και κερδί μα, οκ.
Η Εφιώτα. Λαμπική. Πάμε λαμπική. Όχι έτσι όταν δεν είναι σωστά. Και η Εφιώτα θυμάσαι. Επίσης. Και τι. Γραφικά ο τρόπος να το σκέφτεστε είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση στην οποία το τοπικό είναι καθολικό, υπερμένει στο τελάχιστο. Ας τα πούμε ένα-ένα. Το το βόλ. Το χαμόγελο. Χαμόγελο. Όχι ομπρέλα, χαμόγελο. Ξεχάστηκε για μια στιγμή του περιορισμού να δούμε την F0 για την εύκολα να αντιμετωπίσει. Μια τέτοια συνάντηση, αν βρει το τοπικό τη ελάχιστο, έχει καθαρίσει. Είναι και καθολικό ελάχιστο. Απέναντίας, και πες ότι είσαι σε ένα εφικτό χώρο τέτοιο. Για μια κύλη συνάντηση να την ελαχιστοποιήσεις είναι πιο... το σημείο εδώ που είναι... που η παράγωγος γίνεται μηδέν, είναι ο τρόπος που ψάχνουμε αριθμητικά για βέλτιστα, δεν είναι ελάχιστο που είναι αυτό που θες να πετύχεις με την βελτιστοποίησή σου, είναι το αντίθετο αυτό που θες. Οπότε είναι δύσκολο, γιατί θέλουμε να δουλεύουμε αλγορίθμους που κοιτάνε την παράγωγο των συναρτήσεων, το να ελαχιστοποιούμε κύλες συναρτήσεις ή μη κυρτές, εν πάση περιπτώσει, είναι πονοκεφάλαιος. Αυτό για τη συμπεριφορά της αντικειμενικής συνάρτησης. Μετά, όσον αφορά το εφικτό σύνολο, θέλουμε να δουλεύουμε με εφικτά σύνολα που είναι κυρτά. Ποιος θυμάται τον αριθμό αυτό που προσθέτει για να δούμε το μάρα του κυρτού σύνολου. Εγώ ξέρω αυτό τον αριθμό που λέει ότι αν βάλω δύο σημεία του σύνολου ή ευθεία του τρένου, πρέπει όλοι να ανοίξουν. Ακριβώς. Οπότε, να επαναλάβω αυτό που είπε η Βάλια, διαλέγεις δύο αυθαίρετα σημεία. Αν τραβήξει μια γραμμή που τα ενώνει, πρέπει να μείνει μέσα στο σύνολο. Αν συμβαίνει αυτό, είναι ένα εύκολο σύνολο να το διαχειριστείς. Ένα τέτοιο σύνολο είναι ταλαιπωρία, γιατί τύχει αυτά τα δύο σημεία φεύγουν εκτός. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι αφενός υπάρχουν αλγόριθμοι όπως οι μεθόδοι interior point, οι οποίες κάνουν κυρτά άλματα. Δηλαδή κοιτάνε το προηγούμενο σημείο και το καινούργιο και παίζουν με το κυρτό του συνδυασμού. Οπότε θέλεις όταν το κάνεις αυτό να μένεις μέσα στο σύνολο. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι συνθήκες κάποιου κουντάκερ δίνουν πολύ προφορία για προβλήματα για τα οποία ισχύει αυτό. Όταν μπαίνεις σε μια τέτοια κατάσταση πολλές από πολλά από αυτά που συνεπάγονται οι συνθήκες καρφούν τα γύρω στις πάγους και ισχύουν και άρα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τις συνθήκες καρφούν τα γύρω ως κάτι που χαρακτηρίζει την πέρα της στιγμής. Οπότε, ο λόγος που το FJ είναι κυρτό, να είναι το FJ κυρτό είναι καλό, μπορεί να το σκεφτείτε με τον εξής τρόπο. Χ τετράγωνο μικρότερο ίσως το 1 είναι το σύνολο των χ για τα οποία αυτή εδώ η καμπύλη είναι μικρότερη ίσως το 1. Άρα είναι το σύνολο των σημείων στον άξονα των χ που βρίσκονται από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό είναι όντως ένα χιλτό σύνολο. Το χ τετράγωνο ίσως με 1 είναι απλά δύο σημεία, είναι αυτό και αυτό. Αυτό δεν είναι κυρτό σύνολο, είναι μόνο διαφάνεια. Το τετράγωνο μεγαλύτερο ίσως του 1 είναι τα σημεία εδώ. Επίσης δεν είναι κυρτό σύνολο, γιατί άμα πάρει ένα σημείο εδώ και ένα σημείο εδώ και τραβήξει μια γραμμή μεταξύ του, φεύγω από το σύνολο. Οπότε γενικά θέλουμε, όταν έχουμε περιορισμούς τύπου λίγο μικρότερο ίσως, η αριστερή πλευρά να είναι κυρτή συνάρτηση. Αποδεικνύεται ότι αν ισχύει αυτό, τότε το σύνολο των σημείων που ικανοποιούν την ανισότητα είναι ένα κυρτό σύνολο και μας αρέσουν τα κυρτά σύνολα για την υπολογιστικά διαχείριση. Απ' την άλλη, μια συνάρτηση HJ του X ίσον 0
μπορείς να αντιγράψεις ως δύο ανισότητες, HJ του 6 μικρότερο ίσως του 0 και HJ του 6 μεγαλύτερο ίσως του 0. Και το δεύτερο είναι ισοδύναμο του μείον HJ του 6 μικρότερο ίσως του 0. Και επειδή είπαμε πριν ότι θέλουμε οι αριστερές πλευρές εδώ να είναι κριτές, ζητάμε και η HJ του 6 να είναι κριτή και η μείον HJ του 6 να είναι κριτή. Οι μόνες συναρτήσεις που ικανοποιούν αυτό είναι οπότε κατά κανόνα θα ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το πρόβλημά σας ότι είναι δύσκολο, άμα όταν ελαχιστοποιήσει αυτό είναι μη κυρτό, όταν έχετε ανισότητες αυτά είναι μη κυρτά και όταν έχετε ισότητες αν δεν είναι γραμμικές. Τώρα, η θεωρία διπλότητας λέει ότι δεν πειράζει και να είναι δύσκολο αυτό και αν υπάρχουν εύκολοι αλγόριθμοι, μπορούμε να δουλέψουμε ένα πρόβλημα, μια χαλάρωση του αρχικού προβλήματος που είναι διαχειρίσιμη. Η φιλοσοφία είναι ότι θα επιτρέψει αυτό να παραβιάσει τις ανισότητες και τις ισότητες και θα φτιάξει μια νέα συνάρτηση που λέγεται συνάρτηση Λαγκράντζ, η οποία είναι μια προσέγγιση του αρχικού προβλήματος. Την ορίζουμε αυτή τη συνάρτηση σε πρώτη φάση. Δεν έχουμε γράψει κάποιο πρόβλημα να βελτιστοποιήσουμε αυτή τη συνάρτηση. Σε πρώτη φάση απλά το ορίζουμε, ορίζουμε αυτή τη συνάρτηση και λέμε ότι είναι η αρχική αντικειμενική συνάρτηση συν κάποιες ποινές ή μπόνους ανάλογα με το τι χ διαλέγεις και το κατά πόσο το χ διαλέγεις σέβεται τους περιορισμούς ανισότητας και τους περιορισμούς ισότητας. Οπότε αυτή η συνάρτηση Λαγκράντζ είναι συνάρτηση τριών πραγμάτων. Του τι αποφασίζει με τις πρωταρχικές συνταγητές, καθώς και των ποινών που έχεις ή των μπόνους που παίρνεις για τους περιορισμούς ανισότητας και τους περιορισμούς ισότητας. Για παράδειγμα, αν ελαχιστοποιείς και αυτά τα bonus λάμδα είναι μη αρνητικά και διαλέξεις ένα χ που είναι εφικτό, σε βοηθάει ή σε χτυπάει όσον αφορά το να ελαχιστοποιήσεις. Αυτό το λάμδα το οποίο είναι μη αρνητικό. Okay. Και τι ρωτήσετε, αν διαλέξεις ένα χ που είναι εφικτό, που σέβεται τους περιορισμούς του αρχικού προβλήματος. Αν ελαχιστοποιούμε, το λάμδα είναι ποινία, το έχουμε βαλώνει. Αλλά άμα το χ είναι εφικτό, σημαίνει το FJ το χ είναι. Α, είναι αρνητικό. Ναι, αρνητικό. Άρα παίρνει ένα μπόνους για να σε ευχαριστεί στον περιορισμό ανισότητας. Με αυτό τι γίνεται, άμα είναι εφικτό το χ που διαλέγει, απλά εξαφανίζεται. Έτσι. Οπότε αυτή η συνάρτηση είναι κατασκευασμένη με έναν τρόπο ώστε αν το λάμδα είναι μία αρνητικό να σου δίνει ένα μπόνους άμα είσαι εφικτός και να σε αφήνει αδιάφορο όσον αφορά τον τρίτο όρο. Τώρα, ορίζουμε, έχοντας ορίσει τη συνάρτηση Λαγκράντζ, μια διοική συνάρτηση. Τα inf εδώ είτε είναι inf είτε είναι μην, είναι το ίδιο. Το inf τι σημαίνει το inf? Είναι το μην, αλλά όταν δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει το ακριβές ελάχιστο να σου δώσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν κλειστά σύνολα. Π.χ. το inf του χ για χ θετικό, ναι, είναι το 0. Παρότι δεν ανήκει στο εφικτό σου σύνολο, είναι ένα σημείο χ τέτοιο στο οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άλλο είναι εφικτό, είναι μεγαλύτερο από το inf. Αυτό χαρακτηρίζεται το inf. Όταν δουλεύει με κλειστά σύνολα, τότε μπορεί να εντοπίσει κάποιον που είναι ο ελάχιστο όλων μέσα στο εφικτό σύνολο. Αν δηλαδή σου πει το ήλιο πιο άλλο, α πούμε, όταν είναι λίγο πιο στον αέρα. Όταν το εφικτό σύνολο είναι ανοιχτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Μπορώ να πλησιάσω αθέτα στο 0, αλλά το 0 δεν είναι ανοιχτό. Ναι, το ήλιο ήταν σου πριν. Ναι, το αντί του Μάξ. Αλλά τέλο πάντων βάλετε μήνε εδώ, μη σου έχουν κλειστά σύνολα που λέμε. Τώρα, αυτή η συνάρτηση εδώ λέγεται διοική. Και είναι ακριβώς αυτή που γεννάει το διοικητικό πρόβλημα που έχουμε δει στο γραμμικό προγραμματισμό. Και τι σου κάνει αυτή η συνάρτηση, σου λέει, στο νέο πρόβλημα που σου έχω ορίσει και που σου δίνω bonus, δεν ξέρω επίσης γιατί συνεχίζουμε οι διαφάνειες.
Τα είχα διορθώσει αυτά. Αυτό είναι μικρό χίτερο, τώρα και αυτά είναι μνήμη. Δώστε με ένα δευτερόλεπτο, παιδιά. Συγγνώμη, απλά επειδή έχω κάνει τις διορθώσεις. Να μην ταλαιπωρούμαστε. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν καταλάβω. Κοίταξε, ξέρεις ένα αρχικό πρόβλημα, που είναι, ξέρουμε, είναι υπολογιστικά δύσκολο. Θέλω να σου δώσω ένα πρόβλημα χωρίς περιορισμούς και είχαμε δει πριν δύο μαθήματα πώς θα λύνουμε αυτά, όπου δεν έχουμε, είχαμε δει τεχνικές που βασίζονταν, ας πούμε, στην Newton-Raphson. Όταν δεν έχεις περιορισμούς, μπορείς απλά να ψάχνεις για σημεία που η παράγωση, ας πούμε, είναι μηδέν. Το μακρύ και το κοντό είναι ότι είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις προβλήματα χωρίς περιορισμούς, όπου απλά έχεις τρέψει να αυτούς να παραβείς τους περιορισμούς και βάζεις μια ποινή λάμδα για τις ανισότητες και μια ποινή μη για τις ισότητες. Και αυτή εδώ η συνάρτηση, που πλέον είναι μια συνάρτηση στο δικό χώρο, στο χώρο των ποινών που βάζεις για την παραβίαση των ανισοτήτων και των ισοτήτων, είναι ποινή για τις ισότητες, για τους περιορισμούς ισότητας. Ενώ τα άλλα είναι ποινή για τους περιορισμούς ανισότητας. Σου δίνει ένα σκορ πλέον αυτή η συνάντηση και σου λέει ότι για την ποινή λάμδα κόμμα μη θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς στο χαλαρωμένο πρόβλημα και θα σου δώσει ένα σκορ G του λάμδα κόμμα μη. Για άλλες τιμές, θα κάνεις πάλι ό,τι καλύτερο μπορείς και θα πετύχεις ένα νέο σκορ. Και αν θυμάσαι, Στέλιο, πες ότι είναι μόνο περιορισμοί ανισότητας, οπότε κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με την συνάρτηση να κάνεις, πετυχαίνεις ένα σκορ G του λάμδα 1.
Θυμάσαι που βρίσκεται το Z αστεράκι που είναι το πόσο καλά μπορεί να τα πας στο αρχικό πρόβλημα. Στο... Από πάνω από κάτω. Από πάνω. Θυμάσαι τη διέστηση. Το πιο λόγο. Ναι. Όντως, το ζέντα αστεράκι είναι από πάνω. Μας περίπου... Δεν μπορώ να κάνω πέρα από αυτό. Θα έχω πιο... Θα έχω ό,τι πιο κοντινά στο τσίλο πέρα. Για πες το πάλι, το σκεπτικό. Θα να πάω όσο πιο κάτω γίνει. Αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω το τσίλο πέρα. Γιατί όμως το τσίλο πέρα να είναι κάτω όριο στο... Το πόσο καλά μπορώ να τα πάω. Το βλέπεις βαλιά. Δεν είναι το βέλτιστο του το Τζιλανιάννα και εμείς χαλαρώνουμε το πρόβλημα και λύνουμε ένα λίγο πιο εύκολα, αλλά μπορεί να τα πάει καλύτερα το πιο. Το χαλαρώνουμε, αλλά παρατηρείς κλειδί είναι ότι δίνουμε και στον εαυτό μας ένα bonus, οπότε είμαστε εφικτοί. Mm. Δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι τα λάμδα είναι μη αρνητικά, αν διαλέγω εφικτά πληρώνω με κάτι, κερδίζω κάτι εδώ και εδώ αυτό φεύγει. Άρα όσο μένω εφικτός στο χαλαρωμένο πρόβλημα παίρνω ένα bonus που δεν το παίρνω στο αρχικό πρόβλημα. Okay. Αυτή είναι η ιδέα. Οπότε έχεις ένα λάμδα εδώ, πας μετά να βάζεις άλκυνη λάμδα 2, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με τη νέα συνάρτηση Λαγκράνης, θα μου δώσω μια νέα διοική συνάρτηση. Θα έχω αυτό εδώ. Και ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον G του λάμδα, όσον αφορά να αποκτήσουμε κάποια ενδιαφέρουσα πληροφορία για το πρόβλημά μας. Στην τελική μας ενδιαφέρει να απολογήσουμε το ζέντα αστεράκι, το πόσο καλά μπορούμε να πάμε στο αρχικό πρόβλημα. Όχι, πώς δεν το αρχικό πρόβλημα. Δεν θα έλεγα τι μηδέν. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι ενδιαφέρον, αλλά το σημαντικό είναι όλα αυτά είναι κάτω όρια. Και το πιο. Το να σου πες π.χ. το ζήτη του μηδέν σου ήταν ένα δισεκατομμύριο. Έχεις μάθει κάτι ενδιαφέρον για το ζήτη του αστεράκι. Όχι. Μάλλον όχι. Είναι εφικτό. Τελευταίο που είναι εφικτό, τι σημαίνει ακριβώς. Το. Πες ότι σου λέει το G του, μεταξύ του G του λάμδα 1 και του G του λάμδα 2, ποιο είναι πιο ενδιαφέρον από τις πληροφορίες όσον αφορά το Z-Star. G του λάμδα 1, διότι είναι πιο κοντά στο Z-Star. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Και πώς βρίσκουμε το πιο στενό bound από όλα. Από το V. Με ιστοποιώντας τη δίκη. Αυτό λοιπόν που λέμε το βλέπουμε σαν συνάρτηση των δικών μεταπτών. Και το πιο στενό bound στο Z αστεράκι είναι αυτό που έχει στο αυτή τη συνάντηση. Τώρα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είναι μπορούμε να αποδείξουμε και το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν αυτό είναι ενδεχομένω ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα ελαχιστοποίησης, το G του λάμδα έχει μια δομή που είναι αρκετά εύκολο να διαχειριστούμε αλγοριθμικά από άποψη μεγιστοποίησης. Ποια είναι η δομή που είναι εύκολη να διαχειριστούμε αλγοριθμικά από όπως είναι η ιστοποίηση, χαμόγελο ή ομπρέλα. Είναι ομπρέλα. Είναι κιλό, καλά τα λέω. Το κιλό είναι το... Είναι κιλό. Η συνάρτηση που μιλάμε είναι κιλό. Μερικές φορές ακουμπάει στο Z-Star, στην οποία περίπτωση έχουμε ισχυρή δικότητα. Κάποιες φορές είναι αυστηρός από κάτω, οπότε έχουμε απλά ασθενή δικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αλγοριθμικά εύκολο να το μεγιστοποιήσουμε γιατί θα αποδείξουμε ότι είναι κύλη συνάρτηση. Mm-hmm. Και η μεγιστοποίηση έχει νόημα γιατί μας δίνει το πιο στενό κάτω φράγμα στη Z-Star. Οπότε και αν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το Z-Star, μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα το μέγιστο της GTLA, που είναι ήδη μια αρκετά χρήσιμη προφορία για πολλά προβλήματα. Αν είναι
λογική για το μέγιστο πώς το κάνω, απλά παράγω ή... Πώς μεγιστοποιούμε μια κοινή συνάρτηση. Υπάρχουν π.χ. αλγόριθμοι που παίρνουν, που σου λένε, που βασίζονται στην πληροφορία και της τιμής της G2 Lambda, καθώς και μια γενίκευση της έννοιας παραγόγου που λέγεται υποπαραγόγος, αλλά είναι η ίδια φιλοσοφία με μια μέθοδο gradient method, πώς θα τα φτάσεις στα ελληνικά. Το gradient. Gradient, είναι για παράδειγμα. Παράγωσα με κατεύθυνση. Το gradient. Ξέρω πάντα gradient. Το λέτε gradient design. Ναι, το πιο απλός αλγόριθμος που χρησιμοποιείς γενικά που θα βρει κανείς ο πρώτος σε οποιοδήποτε βιβλίο είναι εκτός από μονοδιάστατα προβλήματα που υπάρχουν σε πολυδιάστατα προβλήματα είναι ότι υπόλογες παράγω, αν ελαχιστοποιείς, τράβα στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι παράγω στην κατεύθυνση μέγιστης μαύξησης, εσύ ελαχιστοποιείς, άρα θες να πας στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό άμα το σχήμα της συνάρτησης που... Πάντα το λέει το γράμμα. Ναι, αλλά η μέθοδος του αλγόριθμου που λέει, πώς λέγεται, το γράμμα είναι design. Δεν ξέρω κάποια. Να δω στο βιβλίο με ρωτώ, γιατί κάτι είπε το φωμάκι μου πριν. Αλλά είναι η ίδια φιλοσοφία για το πώς μεγιστοποιείς την G2 Lambda. Υπάρχει ένα μαύρο κουτί που θα δούμε σήμερα γιατί πετυχαίνει, το οποίο σου λέει ποια είναι μια κατεύθυνση βελτίωσης της G2 Lambda, πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν αυτό το κάνεις επανειλημμένα με το κατάλληλο βήμα, θα φτάσεις στο μέγιστο. Εδώ έχει κανείς για μερικές συνθήκες, έχει μια μέθοδο, δεν το ονοματίζει. Θα το ψάξω και εγώ στο διάλειμμα. Ναι, διαφορισιμότητα το λέει. Αυτό είναι το differentiability, αλλά ο αλγόριθμος του gradient descent πρέπει να έχει διαφορετικό όνομα, νομίζω. Γιατί δεν λειτουργεί αυτή τη φορά. Ωραία. Οπότε. Σε κάλυψα βαλία, σε δοκιμάσω. Τώρα, το γιατί η διοικητική συνάντηση ισχυρίστηκα ότι είναι κάτω από το Z-Star, το αποδεικνύουμε σε αυτήν την διαφάνεια, τότε με την εβδομάδα. Και το γιατί η συνάντηση αυτή έχει σχήμα ομπρέλα, το αποδεικνύουμε σε αυτήν την διαφάνεια, τότε με αυτήν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πηδάω γιατί τα έχουμε κάνει για να μην χάσουμε χρόνο. Εδώ δίνω και ένα αυτό παράδειγμα του γιατί όλα αυτά είναι υπολογιστικά ενδιαφέρον σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Συχνά αυτό που έχουμε σε προβλήματα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα έτσι είχαν λυθεί τα πρώτα προβλήματα προγραμματισμού σε κέντρα ελέγχου όταν άρχισε να μπαίνει ο μαθηματικός προγραμματισμός στα κέντρα ελέγχου τα τέλη του 1980 και εκεί είχε κάνει τη δουλειά και ο Μπερτσεκάς που είναι μέρη του στο MIT πλέον και από τους έτσι πολύ πρωτοπόρους στο χώρο της ελεκτροποίησης, μέλος του Greek Mafia του MIT που απαρτιζόταν από το τσικλί τον Μπερτσεκά και τον Μπερτσιμά και μετά πήγε και ο πρωτοστής. Η ιδέα είναι ότι είσαι ένα πρόβλημα μεγάλης κλιμακάς που είναι σχεδόν εύκολο, αλλά υπάρχει ένας περιορισμός ο οποίος συνδέει τους πάντες μεταξύ τους. Εδώ το σύνολο κεφαλαίο G είναι ένα σύνολο πρακτόρων. Ο κάθε πράκτορας αποφασίζει 6G και ανάλογα με αυτό που αποφασίζει έχει ένα, υφίσταται ένα κόστος FG του 6G. Έχει κάποιους ιδιωτικούς περιορισμούς ο κάθε πράκτορας και άμα το σκεφτείς χωρίς αυτόν τον περιορισμό εδώ ισχυρίζομαι ότι το πρόβλημα είναι εύκολο και ας έχεις δισεκατομμύρια πράκτορας π.χ. Γιατί το λέω αυτό, αν αναγνωρίσουμε αυτόν τον περιορισμό και είναι τεράστιος ο αριθμός των πρακτόρων, ισχυρίζομαι ότι δεν είναι δύσκολο να ελαχιστοποιήσεις αυτή τη συνάρτηση με αυτού του περιορισμού. Γιατί το ισχυρίζομαι. Γιατί είναι εύκολο δύσκολο το ελαχιστοποιήσω. Και πες ότι όλες αυτές οι συναρτήσεις συμπεριφέρονται καλά, δηλαδή είναι κυρτές αυτές και είναι κυρτές και οι ανισότητες. Οπότε, αλλά και ένα κινητό πρόβλημα με ένα θηριώδες, αρχίζει ένας αλγόριθμος και ζορίζεται.
Οπότε ισχυρίζομαι ότι και να είναι τεράστιος ο αριθμός, ένα τέτοιο πρόβλημα χωρίς τον περιορισμό ισότητας δεν είναι δύσκολο. Ισχυρίζομαι ότι αυτό μπορείς να το σπάσεις σε πολύ μικρά κομματάκια. Π.χ. Αυτό ισχυρίζομαι ότι μπορείς να το σπάσεις σε δύο κομμάτια. Μινιμάζει το χ1. Υποκείμενο στους περιορισμούς του χ1 μόνο και minimize το χ2 υποκείμενο στους περιορισμούς του μόνο. Το νόημα του συμβολισμού είναι ότι δεν μπλέκεις με τα δικά σου περιορισμού του χ2 g, ας πούμε, έχει μόνο και μία μεταβλητή. Ναι. Εδώ λείπει και ένα g στο h2, αλλά... Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Η σημαντική δομή που υπάρχει εδώ είναι ότι με εξαίρεση αυτόν τον περιορισμό ο κάθε πράκτορας μπορεί να ανησυχεί μόνο για το τι αφορά τον ίδιο όσον αφορά το κόστος του και τους περιορισμούς του. Και το να κάνει καθένα το καλύτερο για τον εαυτό του δεν αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους. Οπότε και ένα δισεκατομμύριο πράκτορες να έχεις, μπορείς να λύσεις ένα δισεκατομμύριο πολύ μικρά προβλήματα. Το πρόβλημα του κάθε πράκτορα ανεξάρτητα. Άρα το πλήθος δεν σημαίνει ότι, το μεγάλο πλήθος δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι δύσκολο, γιατί μπορεί να αποσυντεθεί σε πολύ μικρά και εύκολα προβλήματα. Εντάξει. Τώρα, άμα πάω και σου πω ότι εκτός αυτού πρέπει οι δύο να συντονιστούν μεταξύ τους, π.χ. παραγωγή ίσως με κατανάλωση, τότε δημιουργώ ένα πονοκέφαλο. Γιατί τώρα δεν μπορώ να αποφασίζω ανεξάρτητα το τι θα γίνεται με τα μπλε από το τι θα κάνουν τα καφέ. Πρέπει οι δύο να συντονιστούν. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα στο οποίο έχει νόημα να κάνουμε χαλάρες Lagrange, να πάρουμε τον περιορισμό που συντονίζει τους δύο και να πούμε ότι επιτρέπουμε στους αυτούς μας να τον παραβιάζουμε αυτόν τον περιορισμό με μια ποινή λάμπα. Που οδηγεί σε αυτή τη συνάρτηση τη Λαγκραντζιανή, η οποία είναι συνάρτηση του τι αποφασίζουν οι πράκτορες και του τι ποινή βάζουν στην παραβίαση του περιορισμού εδώ πέρα, και στη διοική συνάρτηση, η οποία σου λέει: εγώ σου βάζω ποινή λάμδα για την παραβίαση αυτή τη ισότητα και κάνω ό,τι καλύτερο μπορεί. Τώρα, αλγοριθμικά, αυτό δεν θα σου λύσει το αρχικό πρόβλημα, θα σου δώσει ένα ανοϊκάτο όριο. Κάτω, γιατί ελαχιστοποιούμε. Και πάντα η διοική συνάρτηση σου δίνει ένα όριο στην κατεύθυνση που θες να πετύχεις. Κάτσε να βάλω τη χειράκι εδώ της επιληψίας. Αλλά αυτό είναι εύκολο πρόβλημα να λύσεις, γιατί άμα έχεις ένα κλάστερ με χίλιους υπολογιστές, όπως είχαμε στην Καλιφόρνια, στο Λίβερμορ, όπως είχαμε στο Σέσι, στο Βέλβι και τώρα έχουμε και στο Άλλη του GRNET, πας και στέλνεις στον κάθε ένα από τους χίλιους υπολογιστές ένα πρόβλημα ένα πράκτορα, τα τρέχεις παράλληλα, απαντάνε όλοι τι θέλει να κάνει κάθε πράκτορας, γιατί πλέον σε χαλαρωμένο πρόβλημα λες ότι θέλω να ελαχιστοποιήσω τη συνάρτηση Lagrange. Αλλά η συνάρτηση Lagrange πλέον έχει πάρει αυτόν τον ενοχλητικό περιορισμό που συντονίζει τις πράξεις του καθενός, και τον έχει φέρει πάνω στην αντικειμενική συνάρτηση. Και η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης Lagrange μπορεί να γραφτεί ως εξής, για το παράδειγμα μας εδώ.
πας και παίρνεις μια ποινή εδώ λάμδα για την παραβίαση περιορισμού ισότητας και η συνάντηση Λαγκράντζ γράφεται χ1 και χ2 και λάμδα χ1 και λάμδα χ2 και αν πούμε ότι ελαχιστοποιούμε τη συνάρτηση Λαγκράντζ που μας δίνει τη διοική συνάρτηση, σημαίνει ότι ελαχιστοποιούμε ως προς χ1 και χ2 αυτή την χαλαρωμένη αντικειμενική συνάρτηση υποκείμενη στους ιδιωτικούς περιορισμούς του πράκτορα 1 και τους ιδιωτικούς περιορισμούς του πράκτορα 2. Τι να ζωγραφίσω εδώ με μπλε για το υποπρόβλημα του πράκτορα 1? Τέλεια. Και τι άλλο? Τον περιορισμό του χ1. Α, και αντίστοιχα με το χ2, λάμδα χ2 και το... Ακριβώς. Τα υπόλοιπα είναι καφέ. Στέλνεις στον μπλε υπολογιστή το πρόβλημα του πράκτορα 1, στον καφέ υπολογιστή το πρόβλημα του πράκτορα 2, τρέχουν παράλληλα. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που μπορούσα και το υλοποιήσα ίδιο σε κώδικα ένα αεροδρόμιο στη Ουάσιγκτον με κάτι στρατιώτες δίπλα που συζητάγαν για τα δίκανά τους και πώς είχαν... Ήταν σουρεάλ, ήταν 6 το πρωί, ήταν ένα αντίστοιχο πρόβλημα απλά για τον προγραμματισμό του δικτύου της Καλιφόρνιας και ήταν η πρώτη φορά που έτρεχα παράλληλο κώδικα σε κλάστερ και ήταν κάτι στρατοτέτοιοι με την κακή έννοια συγκεκριμένη, είχαν πάθος με όπλα και εδώ να σκοτώνουν ζώα. Για καμιά ώρα συζητάγα για το πόση ζημιά κάναν τα όπλα τους στα ζώα που κυνηγούσαν, ήταν λίγο βιαστική συζήτηση. Αλλά κάποια στιγμή ξεκόλλησε ο κώδικα μου και πατάω ένα enter κατά τις 6 το πρωί και αρχίζει να πετάει το terminal του cluster output από καμιά κατοσταριά υπολογιστές ταυτόχρονα. Δηλαδή ξαφνικά το terminal να τρέχει εκτός ελέγχου και κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Και όντως από εκείνο το σημείο και μετά και το διδακτορικό μου εστίασε στην επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού στις συνθήκες αβεβαιότητας. Και μετά αυτό ήταν και κάτι που το πήρε σαν κουλτουράκι η ομάδα και στο Βέλγιο και ελπίζω να γίνει το ίδιο τώρα και στην Αθήνα. Γιατί με τέτοιες αποσυνθέσεις μπορείς πλέον να τρέχεις και προσομοίωση συστημάτων και τη βελτιστοποίηση και τον ημερήσιο προγραμματισμό τεράστιων προβλημάτων π.χ. σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τον ημερήσιο προγραμματισμό. Δεν λύνεις το ίδιο το πρόβλημα, αλλά υπολογίζεις ένα όριο που μπορεί να είναι αρκετά σφιχτό στο αρχικό πρόβλημα. Γιατί πέσαν πρόβλημα τεράστιας κλίμακας και το κόβει σε κομματάκια. Τώρα, όσον αφορά ασθενική ισχύ, είναι ξεκαθαρό κάπως αυτό που περιέγραψα. Το δικό πρόβλημα, είπαμε, είναι το να βρεις το πιο στενό κάτω φράγμα στο αρχικό πρόβλημα, άρα παίρνεις τη συνάρτηση που έχει σχήμα ομπρέλα και την εξιστοποιείς. Θα αποκαλέσουμε το... στις σημειώσεις, αυτό δεν το λέω ζεστά, το αποκαλώ P-star και το μέγιστο του διοικού το αποκαλώ D-αστεράκι. Και απαιτώ το πρόσημο των ποινών που βάζω στις ανισότητες να είναι μη αρνητικό για να έχει την ιδιότητα η συνάντηση Λαγκράντζ του να με επιβραβεύει όταν είμαι εφικτός και άρα όντως να αποτελεί κάτω όριο. Αν προσέξατε στην όλη συζήτηση, πρέπει τα λάμδα που είναι ποινές σαν ισότητες να είναι μια αρνητικά. Αλλιώς δεν μπορεί να εγγυηθώ ότι η G του λάμδα είναι κάτω όριο. Με ανισότητες να επιβραβεύομαι. Οπότε το κάνω μέρος του ορισμού του ότι θέλω να μεγιστοποιήσω ότι αυτή η συνάρτηση έχει παιδί ορισμού μη αρνητικό στα λάμδα. Θέλω ότι ποινές λάμδα διαλέγω, οι διοικές μεταβλητές λάμδα, να είναι μία αρνητικές, να με επιβραβεύουν για το να είμαι εφικτός. Και η ασθενής διοικότητα λέει αυτό που είπαμε πριν, ότι οποιοδήποτε λάμδα ακόμα ανήκει να διαλέξω, θα είμαι κάτω από την πι αστεράκι. Και η ισχυρή διοικότητα λέει ότι κάποιες φορές είμαι τυχερός και λύνοντας το διοικό λύνω και το πρωταρχικό. Αυτό ισχύει για μια κατηγορία προβλημάτων που δεν έχετε δει ήδη. Τα κανονικά παράγματα, ο λόγος δεν θέλω να μιλήσουμε άλλα ισχύει.
Και επίσης δεν ισχύει για μια κατηγορία προβλημάτων που έχετε ήδη δει. Τα και ποιο μικρή πτώση έχετε δει συγκεκριμένα. Το τσέρμα. Το τσέρμα. Με π.χ. το ελαχιστοποίησε το χ που είναι μια διαδικήματα που πει όπου, δηλαδή το χ ανήκει στο 0,1 σημαίνει ότι το εφικτό σου σύνολο είναι το 0 και το 1. Άρα το σύνολό σου είναι μικριπτό. Έτσι. Ή άμα πας σε δύο διαστάσεις όπου και η χ1 και η χ2 είναι διαδικές, είναι 4 σημεία. Επίσης μικριπτό σύνολο. Και το χ2 να είναι συνεχές, δηλαδή πες ότι το χ1 είναι διαδικό και το χ2 είναι μεταξύ 0 και 1, πάλι σε μικριπτός, γιατί ναι μεν το χ2 μπορεί να παίξει πάνω σε αυτή τη γραμμή, αλλά το χ1 μπορεί να είναι μόνο 0 ή μόνο 1. Και αυτό το σύνολο πάλι είναι μικριπτό. Οπότε πάντα αν έχει ακέραιο προγραμματισμό ή μικρό ακέραιο, έχει ένα δύσκολο εφικτό σύνολο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες είδους χαλαρώσεις δεν σου εγγυώνται ότι είναι στο ακριβές πρόβλημα, αλλά πάντα ισχύει η ασθενή λυκότητα. Τα ίδια είναι τα προβλήματα προγραμματισμού στο κέντρο ελέγχου, γιατί εκεί ποιε είναι οι διαδικτυακέ δυνατότητε. Δέσμευση τη μονάδα ή όχι. Τώρα, δηλαδή, η δέσμευση που είναι έτσι μετά, ξαναλύνει τα άλλα προβλήματα και το πόσο θα. Αυτό είναι μεικτό ακέραιο, γιατί το πώς το παράγεις είναι συνεχές, αλλά το αν θα είναι αναμένη η μονάδα ή όχι είναι διαδικό. Οπότε λύνεται σε δύο φάσεις. Όχι, ως ένα μεικτό ακέραιο πρόβλημα. Δηλαδή λες, βασικά αυτό που σας έδειξε ο Χατζηγιάννης, αυτό δεν σας έδειξε στην Τζούλια. Είχε διαδικές. Πες ότι έχεις ένα κόστος εκείνη, ένα κόστος ελάχιστο φορτίου 10.000 ευρώ, αν την τρέχεις τη μονάδα, και ένα ωριακό κόστος 50 ευρώ ένα μεγαβατόρα, άρα αποφασίζεις πίκο μαγιού. Οι περιορισμοί λένε ότι αν ανάψει η μονάδα θα σου δώσει 100 μεγαβατόρες, το πώς θα παράξεις την μειονεκτικό, και επίσης, το αν θα ανάψει μονάδα ή όχι, είναι μια απόφαση του ίδιου μηδέν. Οπότε είναι μεικτός ακέραιος. Το ποι είναι συνεχές, αλλά το γύρω είναι διαδικό. Αυτό λύνει ως ένα πρόβλημα, με την έννοια που έχουμε δει, την αυτοκρατορία κλάδος που θα λύσει. Εναλλακτικά, αν δεν θες να το προσεγγίσεις έτσι, αν έχεις πολλές μονάδες εδώ, μπορείς να το σπάσεις από προβλήματα για την κάθε μονάδα, κάνοντας χαλάρες λαγκάνες. Είναι αυτό που κάναμε στα κέντρα ελέγχου με τη μέθοδο που σας είπα, που βασίζεται, είναι εμπνευσμένη από τον αλγόριθμο που είχε προτείνει ο Μπερτζεκά στα φέλη του 80. Και αυτό δεν είναι απλά θεωρητικό. Το κάθε χρόνο υπάρχουν τα βραβεία Edelman, που δίνει το Information, ο πιο σοβαρός διεθνής οργανισμός επιχειρησιακής έρευνας, και το 2008 το βραβείο Edelman το είχε πάρει ο Αδμιέ της Κεντρικής Αμερικής, γιατί χρησιμοποιώντας μεθόδους βελτιστοποίησης για τον προγραμματισμό των μέρους των ομάδων, τους είχαν δείξει τεράστια οικονομικά ωφέλη από την υλοποίηση αυτά στα κέντρα ελέγχου. Οπότε υπάρχει πραγματική εφαρμογή στο χώρο τους, στη βιομηχανία του ηλεκτρικού. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έτσι όπως φτιάχνεται η χαλάρωση με θεράπευση με την ποινή, ναι. Είναι υποχρεωμένο πάντα να φαίνει εφικτή λύση για το αρχικό. Τι να κάνει? Ναι, δηλαδή η λύση για το χαλαρωμένο λαγκράμς είναι πάντα εφικτή για το αρχικό. Όχι, όχι. Γιατί δεν ισχύει απαραίτητα ισχυρή ειδικότητα. Mm-hmm. Όταν ισχύει ισχυρή ειδικότητα, αυτό που εμέσως λέει είναι ότι έχει διαλέξει την ποινή με τέτοιο τρόπο ώστε ακριβώς να πετύχει την ισορροπία μεταξύ του να γιατί η ποινή είναι σωστή. Και εκεί την χάνει το χ που βρίσκει από την ελαχιστοποίηση στην αριστερά να είναι και εφικτό. Και όταν είναι εφικτό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το χαλαρωμένο μέρος φεύγει
και μένεις απλά με την αντικειμενική συνάντηση, την αρχική. Και αυτό είναι που διώχνει το κενό της διοικότητας. Δηλαδή αυτό γίνεται τουλάχιστον περίμενε να δω καμία βλακία. Ναι, γιατί τα λάμδα και όλα είναι συμπραγματικά, θα το δούμε αργότερα αυτό. Οπότε και α είναι αυτό αυστηρά αρνητικό, το λάμδα το αντίστοιχο είναι το βέλτιστο λάμδα είναι μηδέν. Πρέπει να πω ότι άμα είσαι εφικτό, φεύγουν οι χαλαρωμένοι όροι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και γι' αυτό κλείνει και το κενό τη διοικότητα. Αλλά κατά κανόνα αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι σχεδόν εφικτά, παραβιάζουν κάποιους περιορισμούς κατά λίγο και εκεί πρέπει να αναπτύξεις για πρακτικές εφαρμογές έξτρα αλγορίθμους οι οποίοι σου επαναφέρουν μια εφικτή λύση κοντά στην μια εφικτή που έχεις βρει, όταν είναι σχεδόν εφικτή όμως. Ναι, το πλέον στην υλοποίηση και π.χ. ναι. Στο δικό μου πρόβλημα του διακτορικού μου, για παράδειγμα, η χαλάρωση γινόταν γιατί αντί να κοιτάω διαφορετικούς πράκτορες, κοίταγα διαφορετικά σενάρια ανέμου κάθε μέρα στη Καλιφόρνια και έλεγα θα κάνω μια δέσμευση μονάδων για αυτό το σενάριο ανέμου, μια δέσμευση μονάδων για το άλλο σενάριο ανέμου, αλλά επιτρέπω στον εαυτό μου να έχει μια κρυσταλλένια μπάλα που θα μου πει πριν δεσμεύσω τι σενάριο ανέμου θα έχω. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Την ώρα που δεσμεύω είναι μια πρόγνωση του τι ανέμου θα έχω. Και καταλήγεις να έχεις μια αλεξάρτηση μεταξύ των σενάριων, γιατί πρέπει η δέσμευση που κάνεις στα μπλε να είναι η ίδια με τη δέσμευση που κάνεις στα καφέ. Και αυτό είναι ο περιορισμός που συνδέει τα σενάρια, γιατί το χ1 πρέπει να ισούται με το χ2. Το χαλαρώνεις αυτό, πως πεις ότι έχεις τη μαύρη την κρυσταλλένια μπάλα και αν οι ποινές έχουν διαλεχθεί σωστά και μεγιστοποιούν τη διοική συνάρτηση, ναι μεν κάνεις κάτι διαφορετικό, αλλά είναι σχεδόν το ίδιο. Και με τι προσαρμόζεσαι κάθε σενάριο? Βρίσκεις μία μοναδική λύση που για παράδειγμα μπορεί να είναι ο μέσος όρος των σενάριων, που αν είναι σχεδόν ίσα ήδη, δεν σε στέλνει πολύ μακριά από εκεί που ήσουν ήδη στο μέγιστο της διοικής συνάρτησης. Οπότε θέλει ένα έξτρα βήμα εκεί που είναι συνήθως συγκεκριμένο αυτό το πρόβλημα που λύνεις. Λοιπόν, ας δούμε αυτό το περίφημο πίνα να το αποδείξουμε. αλλά δεν το κάνω το κάνω στις λίγες. Θέλω να σας δείξω ένα χαρτίνα. Ίσως να το κάνουμε, ας αποπειραθούμε να κάνουμε το συγκεκριμένο. Για πείτε μου εδώ, τι να γράψω ως δίκο πρόβλημα με τη φιλοσοφία της συνάρτησης Λαγκράντζ. Ζητούν εξορισμού τι θα είναι. Αν αυτό είναι το γραμμικό μου πρόγραμμα. Χ1 συν λόγδα 1 χ1. Όχι. Σωστό. Και χ2 συν λόγδα 2 χ2. Συν ή κάτι άλλο. Το μία που είναι. Μία, έτσι. Λέμε συν λάμδα επί τον περιορισμό που επιτρέψα να φτάνει να παραβώ. Αλλά εξορισμού η G2 λάμδα, ξέχνατε ότι την μεγιστοποιούμε προς το παρόν, εξορισμού αυτή είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω ως προς τη χ1 και τη χ2. Έτσι. Τώρα δεν είναι κάτι που θα σύνδεσαι πολύ ενδιαφέρον τώρα εδώ. Υπάρχει μόνο μια συγκεκριμένη επιλογή στα λάμδα
που θα μου εξασφαλίσει ότι αυτό το πράγμα δεν θα φύγει στο άπειρο. Π.χ. αν το λάμδα είναι μισό, ισχυρίζομαι ότι μπορείς να πας στο συνάπειρο με την G του λάμδα, δηλαδή το G του μισό είναι συνάπειρο. Γιατί το λέω αυτό που ισχύει. Με εις το πού θα πας κάνει να περιοδευτούν τα χέρια του χειδίου. Π.χ. το χειδίο το διαλέγω, δεν. Δηλαδή. Το χ1 το στέλνω όπου θέλει. Όπου θέλει. Έτσι. Άρα πρέπει να καμπεί κάποιο συγκεκριμένο δράμα για να μην φύγει αυτό στο συνάδελφο. Συγγνώμη, παιδιά, να συγχωρείτε, ελαχιστοποιούμε. Γιατί το αρχικό ήταν ελαχιστοποίηση, άρα το χαλαρωμένο είναι και αυτό ελαχιστοποίηση. Το είπατε την εικόνα, μη ας ξεχάσουμε το τι κάνουμε το διοικητικό πρόβλημα και ας δούμε απλά τον ορισμό της διοικητικής συνάρτησης. Η διοικητική συνάρτηση είναι χαλαρώνουμε τον περίπτωμα. Τι του λάβουμε το μέγιστο, το θέλουμε. Σε πρώτη φάση ας δούμε πώς συμπεριφέρεται η διοικητική του λάμδα. Για ποια τιμή του λάμδα... Πρέπει να είναι αρνητικό το λάμδα. Το λάμδα λες πρέπει να είναι αρνητικό γιατί... Για να μην μπορούν να τρέξουν που θα πάρουν το χέρι του χειδίου, να μην φύγει η τιμή του χέρι του χειδίου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει κάτι... Όχι, ελαχιστοποίηση θέλω να το πω. Ναι, θέλω ελαχιστοποίηση. Άρα στην ελαχιστοποίηση δεν κυβερνάει το πράγμα. Όχι, μπορώ να πάρω στο πιο λάθος. Θα στο ξαναγράψω αυτό με έναν τρόπο που βολεύει να απαντήσει την ερώτησή μου. Δώστε μου ένα θερόλεπτο να το μαζέψω, διότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό θα είναι εκτός αν βάλω κάποιο περιορισμό δροσίνη. Ναι, αυτό είναι ήδη unbounded, οπότε το έχω στήσει λίγο άσχημα το πρόβλημα μου. Θα κάνω και τη χ ένα μία αρνητική. Ή μάλλον θα κάνω κάτι ακόμα πιο ενδεχομένως χαλό εδώ. Αυτό, θέλω να δούμε αυτό το πρόβλημα, που είναι ακόμα πιο απλό. Απλά θα σας δώσω μια ιδέα για να καταλάβετε. Ναι, το οποίο είναι χαζό σαν πρόβλημα, αλλά θα το δούμε από άποψη συνάρτηση λαγκάνης. Η βέλτιση ξεκάθαρα είναι 0. Αλλά όσον αφορά τη διοική συνάρτηση, αν το λάμδα είναι μεγαλύτερο του μείον 1, τότε αυτό είναι θετικό. Και άρα στέλνω το χ1 στο μείον άπειρο και πατήσαμε. Γιατί, ναι, το μείον άπειρο είναι ένα κάτω φράγμα για αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό το ξέρα ήδη, δεν χρειάζεται να δει όλε αυτέ τι περιπτώσει. Απ' την άλλη, αν διαλέξω το λάμδα μικρότερο του μείον 1, σημαίνει ότι. Οπότε, για να συνοψίσω τι λέω εδώ. Τι θέλω να πω, μείον άπειρο, για χ ένα αυθαιρέτως μικρό, συμφωνείτε. Για χ ένα. Αυθαιρέτως μικρό, το στέλνω στο μείον άπειρο. Okay. Αν το λάμδα είναι μικρότερο του μείον ένα, σημαίνει ότι το λάμδα συν ένα είναι αρνητικό, άρα το ζήτη του λάμδα. Άρα το ζήτη του λάμδα. Που είναι εξ ορισμού το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με το χ1.
με τι σου είπε. Πώς θα αντιδράσεις, άμα θέλεις να... Με συνάπηρο. Με συνάπηρο, έτσι. Θα στείλεις το χένα στο συνάπηρο και θα κάνεις το GT Lambda για ανάπηρο. Ναι. Γιατί ελάχιστο εξορισμού το GT Lambda ορίζεται ως το ελάχιστο της Λαγκραντζιανής. Και άρα η μόνη τιμή του Λάμδα που δεν μου το στέλνει στο μειονάπηρο το G του Λάμδα είναι πρέπει το Λάμδα να είναι μειον ένα. Θα καταλήξω, θα καταλήξω. Και πόσο γίνεται στην περίπτωση αυτή το G του Λάμδα? Μηδέν. Λοιπόν, πάμε στο μνημονικό πίνακα. Για πείτε μου όσοι θυμάστε πώς να φτιάχνετε διαγραμμικά προγράμματα. Λάμδα είναι. Ας την πούμε διοικητική μεταβλητή λάμδα. Πώς τη φτιάχνουμε την αντικειμενική του διοικητικού γραμμικού προγράμματος? Παραδοσιακά με τους συντελεστές των περιορισμών. Το ότι παραδοσιακά κάθε μεταβλητή μία για κάθε περιορισμό. Την αντικειμενική όμως πώς τη φτιάχνουμε? Με ποιους συντελεστές? Τα μπέτα. Τα μπέτα. Ποιο είναι το μπέτα εδώ? Άρα, μάξιμο 0 από τη λάμδα. Άρα 0. Και πώς φτιάχνουμε τους περιορισμούς για ελεύθερο, για περιορισμούς ισότητας? Η λάμδα έχει κάποιο πρόσημο ή είναι ελεύθερη? Ελεύθερη. Και ποιος είναι, ποιοι είναι οι διοικοί περιορισμοί? Έχουμε έναν διοικό περιορισμό για κάθε πρωταρχική μεταβλητή. Έτσι. Και πώς τον φτιάχνουμε? Παίρνουμε αυτή την έκφραση που πάμε και σκανάρουμε σε κάθε περιορισμό αν εμφανίζει διοική μεταβλητή. Παίρνουμε το συντελεστή που είναι ένα, επί την αντίστοιχη διοική μεταβλητή. Και παίρνουμε το συντελεστή της αντικειμενικής, όπου αν είναι μεγιστοποίηση τον παίρνουμε ως αρνητικό, αν είναι ελαχιστοποίηση τον παίρνουμε ως έχει. Άρα στην περίπτωση αυτή τον παίρνουμε ως έχει και όλο αυτό πρέπει να ισούται με 0. Σας θυμίζει κάτι? Είναι ακριβώς αυτό που βγάλαμε εδώ. Ότι... με το μνημονικό πίνακα αυτό. Οπότε δεν είναι απόδειξη αυτό που έκανα, απλά είναι μια ειδική περίπτωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια δομή ανάλογα με το πρωταρχικό πρόβλημα που έχεις. Ότι για παράδειγμα, όταν έχεις πρωταρχικές μεταβλητές οι οποίες είναι ελεύθερες. Τι θέλω να πω εδώ. Περίμενε. Ναι. Όταν έχεις πρωταρχικές μεταβλητές οι οποίες είναι ελεύθερες, πρέπει κάτι θα γίνει με τη Λαγκραντζιανή που θα είναι ελεύθερες. Θα φεύγουν στο σύνυσο πλην άπειρο και θα εμπλέκουν τους όρους αντικειμενικής συνάρτησης συν κάποιους περιορισμούς που τους έχει χαλαρώσει και όλη αυτή η έκφραση θα πρέπει να ισούται με 0 γιατί αλλιώς θα μπορεί να φύγει στο σύνυσο πλην άπειρο. Άρα συνεπάγεται μια διοική ισότητα. Γι' αυτό οι ελεύθερες πρωταρχικές μεταβλητές έχουν αντίστοιχες διοικές ισότητες. Και οι μνημονικοί πίνακες μέθοδοι βάσει των οποίων φτιάξαμε τις διοικές ισότητες είναι απλά συνέπεια του ορισμού της συνάρτησης Λαγκράντζη. Εντάξει. Οπότε η γενική απόδειξη είναι στο βιβλίο, αλλά εν τέλει προκύπτει αυτό το μοτίβο εδώ πέρα. Η πρόθεση δεν ήταν να σας δώσω μια γεύση του πώς προκύπτει αυτός ο μυστηριώδης πίνακας, αφού να το αποδείξουμε λεπτομέρως, αλλά ελπίζω να πήρατε μια γεύση. Βάλεσαι λίγο προβληματισμένη.
Επίσης κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί εδώ, ισχυρή διασυνδετικότητα. Επειδή είναι γραμμικό, ισχύει. Ισχύει, μπορείς να το επιβεβαιώσεις όντως ότι ισχύει τελικά αυτό. Η βελτιστήριση είναι το μηδέν. Λοιπόν, δεν είναι στα δύο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για λάμδα ίσον μείον ένα είμαι εφικτός και για την πυμενική είμαι μηδέν. Στην περίπτωση του πρωταρχικού, δεν έχω και πολλές επιλογές. Το χ1 είναι αναγκαστικά μηδέν, είναι η μόνη εφικτή λύση και όντως επιτυχάνει. Αντιμετωπίζει μια μηδέν. Άρα ισχύει και η ισχύει. Οπότε και ο πίνακα ο μνημονικό του γραμμικού προγραμματισμού εξηγείται, η πηγή του είναι οι συναρτήσεις Λαγκράντζ και οι ειδικέ συναρτήσεις. Εδώ έχω ένα παράδειγμα με υλικό ένα πρόβλημα τη ένταξη μονάδων, γιατί δεν είμαστε για διάλειμμα ακόμα ή όχι. Είμαστε. Ωραία. Πάμε ένα διαλυματάκι και συνεχίζω. Ο τέλος της ισότητας του περιοχού δεν μπορούμε να πούμε στο μέλλον το ίδιο στον επόμενο μία αρχή. Όχι, εγώ δεν μπορούμε να πούμε. Ναι. Θα είσαι άλλο. Ότι... Όχι. Θα είσαι τελικά περιορισμός να είναι αυτό. Η συνάρτηση Λαγκράντζ θα είναι πια αυτή. Και εδώ αλλάζει, αλλά και εδώ αλλάζει το αυτοί μου που πει να κάνω. Όλα όμως είναι στην επίπεδο. Αν πας και μου το πάρεις εδώ, το μείον έχει ένα. Όταν φτιάχνω τη διοική γίνεται μία λάμδα σήμερα. Ναι, αλλά θα βγάλει λάμδα έξω ένα. Αλλά έχει αλλάξει και εκεί. Μαζί με τον πίνακα, σε κατάλληλα μετά από το 15 Νοεμβρίου. Κάπου διαβάσει τέσσερι χώρε. Έχω κάνει τρει περιπτώσει. Αν δεν είναι καμία χώρα, για πάση συγκεκριμένη είναι η κοινή μα κοινωνική σφαίρα. Αν είναι μεταξύ μηδέν και τριών. Ισραήλ. Το ίδιο. Αν είναι μεταξύ μηδέν και τρία. Με απαρίθμιση γίνεται. Απλά δεν είναι το ζητήμα να το λύσετε με απαρίθμιση. Να το λύσετε το σμιχτό και το πρόβλημα. Ναι. Η απάντηση βγαίνει απλά. Το είχαμε πει από την αρχή του εξαμήνου ότι όντως μήκαν σε καλά τσιά. Αλλά το... Το ζητούμενο είναι να δούμε. Αν θέλει, θα πάρει από το να μην δείξει τίποτα, θα πάρει για σωστά. Απλά δεν ξέρει, δεν είναι μειωμένο κρέδι σε σχέση με αυτό. Εντάξει, κάτι να βοηθεί στο τέλος, κάνα τέσσερα, κάνα τέσσερα. Ο ρόλος του αυτό. Η παρουσίαση. Αν το παρουσιάσω, πώς θα πάρει ο νομικό αγγέλιο ο κομμουνισμός. Εκεί πέρα είναι αυτό που πρέπει, πώς θα είναι, θα πρέπει κάτω εκεί. Άρα παρουσιάσουμε με την θεωρία μας, τι θα κάνουμε αυτό. Γιατί δεν είναι παρουσιάσεις, άρα το επόμενο είναι. Τα σκοπή είναι παρουσιάσεις. Κοίτα, να το ζητούμε να είναι να έχουμε μια πεντάλη να κάνουμε τη συζήτηση στον κώδικα σου. Η πρόθεση μου είναι να μεταθέσω την παράδοση εργασίας στη δεύτερη εβδομάδα Ιανουαρίου, που είναι το τελευταίο μάθημα.
18. Α, σου πω τώρα. Έντεκα. Πρώτη εβδομάδα Ιανουαρίου είναι 2 Ιανουαρίου με Τετάρτη 4 Ιανουαρίου. Αν δεν κάνω λάθος, η μόνη εβδομάδα μαθημάτων τον Ιανουάριο είναι η δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Μέχρι τώρα, δεν το και ο Μαρτώ στο πρόγραμμα. Το εξάμεινο. Πότε θα στις 13 και 16 και 19. Ναι, θα πάρω. Ας το αυτό συμφωνείτε, υπάρχει κάποιο που δεν το θέλει. Οκ, ούτε εγώ. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε λίγο δικότητα. 11 Ιανουαρίου. Την Κυριακή πριν. Ναι, άρα την πρωί με κυρίσει στις 8. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει. Ναι, ναι. Ωραία. Καταγράφει τώρα αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό που εγώ για να πω στον Αρίξο πρέπει να πει. Λοιπόν. Τώρα το πρώτο μικρό. Ας δούμε ένα πρόβλημα δέσμευση με ένα άλλο για να το νιώσουμε λίγο κατά το τέτοι μας όλο αυτό. Με χαλάρωση έχουμε αυτό είναι τώρα λίγο σε πνεύμα ενεργειακό. Έχουμε ένα σύστημα με μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θες να εκνοποιείς 200 MW. Έχεις τρεις τεχνολογίες, χαμηλού, μέσου και υψηλού κόστους. Ένα κόστος εκκίνησης για την κάθε τεχνολογία σε ευρώ. Το πληρώνεις μόνο αν τρέξεις τη μονάδα. Ένα αριακό κόστος σε ευρώ μεγαβατόρα που σημαίνει ότι κάθε μεγαβατόρα που παράγεις είναι το ριακό κόστος επί τις πόσες μεγαβατόρες παράγεις με το πτώσιο κόστος και η χωρητικότητα είναι το πόσο μπορεί κατά μέγιστο να παράγει η μονάδα. Όπως είδαμε πριν, αυτό μπορούμε να το γράψουμε ως ένα πρόβλημα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού, έτσι. Αυτή η όρη εδώ είναι τα κόστη πληρώνεις. Αυτός ο όρος είναι το κόστος που πληρώνεις για να τρέξεις την πρώτη μονάδα. Είναι 500 το κόστος κίνησης και 0 ευρώ ένα μεγαβατόρα το μεταβλητό, άρα δεν έχει μεταβλητό μέρος. Συγγνώμη, θέλω λίγο. Διασωρία, αλλά αυτά θέλω να τα αλλάξω και στις σημειώσεις, οπότε... Ωραία. Το κόστος εδώ είναι το σταθερό κόστος της δεύτερης μονάδας σύντομα μεταβλητό. Το κόστος αυτό είναι το σταθερό κόστος της τρίτης μονάδας σύντομα μεταβλητό. Η U είναι 0 αν δεν ξεκινήσει τη μονάδα, είναι 1 αν την τρέξεις. Αν αποφασίσεις να την τρέξεις, τότε μπορείς να παράγεις μέχρι 20 για την πρώτη μονάδα, μέχρι 100 για την δεύτερη και μέχρι 100 για την τρίτη. Αν δεν την τρέξεις, σημαίνει ότι η δεξιά πλευρά εδώ είναι 0 και άρα το μόνο που μπορείς να παράγεις είναι 0. Εντάξει, αυτό είναι κλασικό πρόβλημα δέσμευσης μονάδων και πάνω από αυτό χτίζεις για να φτιάξεις ένα πιο σύνθετο πρόβλημα. Ποιος περιορισμός δημιουργεί αλλεξαρτήσεις μεταξύ των αποφάσεων των γεννητριών? Η ισότητα. Αν δεν υπήρχε, θα μπορούσαμε να τρέξουμε μια ελαχιστοποίηση κόστους για την κάθε ομάδα. Μάλιστα, αν δεν υπήρχε και τρέχαμε μια ελαχιστοποίηση κόστους για την κάθε ομάδα, τι θα κάνουμε? Αυτό που είδαμε πριν, δεν θα τους έλαμε παράλληλα. Πες ότι ξεφορτωνόμουν την ισότητα εδώ, ποια θα ήταν η πολιτική? Δεν είναι πάρα πολύ. Παράγει κανείς τώρα. Απλά τώρα πρέπει να συντονιστούν για να παράγουν όλοι μαζί 200. Εντάξει. Οπότε, η συνάρτηση Lagrange σου λέει χαλαρώνω τον περιορισμό ισότητας για να προσπάσω ένα μονάδα το πρόβλημα. Έχω την αρχική αντικειμενική συνάρτηση μείον την ποινή επί τον περιορισμό που χαλαρώνω.
και διατηρώ τους άλλους περιορισμούς, δεν τους χαλαρώνω. Η διοική συνάρτηση λέει, αυτή η συνάρτηση με Λαγκράν, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ ως προς την παραγωγή και τη δέσμευση, δηλαδή τις πρωταρχικές μου κανονικές. Και μετά έχω τους περιορισμούς της κάθε τεχνολογίας και χωριστά. Επειδή τώρα η κάθε μονάδα συμπεριφέρεται ανεξάρτητα από τις άλλες, μπορώ να γράψω την συνάρτηση τη διοική εδώ στο άθροισμα μιας διοικής άνα μονάδα και ό,τι άλλο απομένει στη χαλάρωση Λαγκράν που έχει να κάνει με το λάμδα. Εντάξει. Το 200 λάμδα είναι εδώ το μείον λάμδα επί μείον 200 που εμφανίζεται εδώ. Και το υποπρόβλημα της μονάδας 1 είναι ότι εμπλέκει τον πρώτο παραγωγό εδώ πέρα που είναι το αρχικό του κόστος 500U1 μείον το χαλαρωμένο μέρος του περιορισμού που έχω χαλαρώσει που είναι το μείον λάμδα επί 1. Και μεταφέρω και σε αυτό το υποπρόβλημα όλους τους ιδιωτικούς περιορισμούς του παραγωγού 1. Αντίστοιχα φτιάχνω τις συναρτήσεις G2 και G3. Αυτά για... τα λίγο κανονικά μας, τα τίλαμπτα, τα GI, τα λίγο σύμπλεξη. Ναι. Ναι. Αλλά είναι πολύ μικρότερα από το αρχικό. Δηλαδή, αν έχεις 10.000 μονάδες ή είχε να βάλει το πανευρωπαϊκό σύστημα που έχει εκατοντάδες γεννήτριες, θα μπορείς να σπάσεις σε μια γεννήτρια το πρόβλημα σε ένα υποπρόβλημα αναγεννήτρια. Παραμένουν μεικτά και τα προγράμματα, αλλά πολύ μικρότερα. Άρα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο. Θέλω να μου δώσετε σε κλειστή μορφή την έκφραση για το G1 του λάμδα. Δηλαδή, ανάλογα με το λάμδα που διαλέγω, ποιο είναι το βέλιστο U1,P1. Σκεφτείτε π.χ. λάμδα ίσον 0. Πώς θα αντιδράσει με λάμδα ίσον 0. Μινιμάζει 500U1 μείον 0 υποκείμενος από τους περιορισμούς. Το U1 0. U1 0. Άρα G1 του 0 ίσον 0. Για λάμδα μείον 100. Πάλι 0. Γενικά για λάμδα μικρότερο κάποιου ορίου θα παίζω 0. Μπορεί να σκεφτεί και το λάμδα ως μια τιμή αγοράς. Κάτι που πληρώνουμε στην αντικειμένη κίνηση να έρθει και κυριολεκτικά γίνεται τιμή αγοράς. Για να με κάνει να ξυπνήσω, να βάλω πρώτη γεννήτρια. Σε ποιο σημείο θα βάλω πρώτη γεννήτρια. Στο 0 είπαμε. Όχι, στο πρώτο του μοντέλο. Στο π.χ. μείον 10 πάλι 0 θα διαλέξω. Πρέπει να έρθει να με πληρώνει κάτι αυτό, να είναι θετικό. Και σε κάποιο σημείο θα μου γυρίσει την απόφαση από το να είναι κλειστή η μονάδα στο να κάνει κάτι. Σε ποιο σημείο θα γίνει αυτό. Για πες μου 500 λες. Δύο, για πες, συγγνώμη. Να είναι 500 διάφερ. Όπου το πένα, άμα αξίζει να την βάλω μπρος, σημαίνει θα την τερματίσω κιόλας, άρα... Είναι 20. 20. Άρα 500. Άρα 25. Ας το τσοκάρουμε λίγο αυτό. Και πες ότι τη βάζω μπρος, γιατί σας λέει βάλια, κοίταξε από εδώ επειδή λέξε το οποίο θα χάσω κάτι, αλλά εδώ με πληρώνεις. Άμα αποφασίσω να βάλω μπρος μια και την εκκίνηση, θα τερματίσω και την παραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι είναι ψηλότερο επεργειακό μου κόστος που είναι 0 ή άλλος. Άρα θα πάω στα 20 που με επιτρέπει ο περιορισμός μου. Άρα θα παράγω 20, πρέπει να τουλάχιστον 25 ένα μονάδα για να καλύψω το κόστος εκκίνησης. Έτσι.
Τώρα, πες ότι τη βάζω μπρος και την πάω στα 20, πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάρτηση, ο συνάρτηση του Λάμδα. Δηλαδή, πες ότι πληρώνουμε 26. Πόσο θα είναι το G1 του Λάμδα για 26? Το 26 τι είναι? Το Λάμδα. Κοινώς ρωτάω πόσο είναι το G1 του 26. Το οποίο ο Πάτροκλος το βρήκε λέγοντας ότι... Άλλο ένα λάμδα. Ωραίος. Άρα σου λέει ότι 26 είναι 25 συν 1, επί 20. Αυτό και αυτό ακυρώνονται. Και άρα μένουμε μείον 20. Για 27. Ωραία. Για αυθαίρετο λάμδα μεγαλύτερο 25. 25 λάμδα και 20. Όχι 25, λάμδα. Επί... Λάμδα με 25. Το 25 που είναι, ρε παιδιά. Το λάμδα, για λάμδα μεγαλύτερο από 25. Επειδή αν βγάλουμε εκεί το παράγοντα από εκεί το 20, σε αυτό που γράψω. Πάνω χωρίς το 500 απλά. Αν βγάλουμε το 500, τότε ισχύει. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτή την έκφραση. Π.χ. εδώ, 500, π.χ. για 26, 500 μείον 26 επί 20 δεν βγάζει μείον 20. Να σας τα πω αλλιώς. Η πέμπτη αντίδραση είναι U1 ίσον 1 και P1 ίσον 20. Το ίδιο είναι, απλά λέγαμε μείον 20 επί λάμδα μείον 25. Πάλι μετά το ίδιο. Ναι. Αλλά συμφωνούμε ότι και αυτό είναι ίσως πιο απλός τρόπος να το γράψεις. Ναι. Ωραία. Ακριβώς η ίδια λογική για τις συναρτήσεις G2 επί λάμδα, G3 επί λάμδα. Επίσης παρατηρήστε κάτι εδώ γραφικά. Στο 25 πιάνει 0 και μένει 0 για λάμδα μικρότερο από 25 και μετά το 25 αρχίζει και φεύγει κάτω. Κυρτώ ή κιλό. Ακριβώς κιλό είναι. Θυμάστε το γεωμετρικό ορισμό μιας κύλης συνάρτησης. Αλλά μην και ρωτήσω για πάρα πολλά. Ήδη με το κρυφό. Ωραία. Τον αριθμό μια κυρτή. Μάλλον θέλω να το κάνουμε κύλι για να μην μπερδευτούμε εδώ. Πώς, γιατί αυτή τη λέμε κύλι συνάρτηση. Δεύτερη φορά πώ είναι αυτή. Σωστό για αριθμός, πρέπει να είναι... Σωστό για συναρτήσεις οι οποίες έχουν δεύτερη παράγωγμα. Καλώς ήταν. Για άλλος ορισμός. Για ψάξει ένα ορισμό για κύλες συναρτήσεις. Για. Κύλες συναρτήσεις. Κύλες. Θα βάλουμε τη μείον... Ναι, θα βάλουμε τη μείον... τον ίδιο με την κυρτή, αλλά για τη μείον με την κυρτή. Σωστό. Απλά αντί για δεύτερες παραγωγές θέλω κάποιον άλλον ορισμό που εμπλέκει αυτές εδώ, αυτά εδώ τα νούμερα. Πρώτο παράγωγο έχει. Έχει, ναι. Αλλά... Φάλλη, να πάμε το όριο με την πρώτη φορά. Θέλω να δουλέψουμε χωρίς παραγόγους, μόνο με τιμή της συνάρτησης και τα σημεία λάμδα 1, λάμδα 2. Γεωμετρικά, αν τραβήξω μια γραμμή, μένω κάτω από την ίδια τη συνάρτηση.
Οπότε, για οποιοδήποτε λάμδα αλφα που είναι μείγμα του λάμδα 1 και του λάμδα 2, από 0 έως 100%, θέλω το G του λάμδα αλφα, που είναι αυτό εδώ το σημείο, να είναι μεγαλύτερο σε ύψος τίνος G του λάμδα αλφα. Το G του λάμδα αλφα είναι αυτό εδώ το ύψος. Θέλω να είναι μεγαλύτερο από αυτό εδώ το ύψος. Και αυτό πώς το εκφράζω. Τώρα έτσι όπως το έχετε κάνει, τι δεν λέμε ότι είναι κύλη η μπλε γραμμή, γιατί αν την υπολογίσω στο σημείο που είναι α% λάμδα 1 και 1 μείον α% λάμδα 2, τότε η τιμή στο G του λάμδα α είναι μεγαλύτερη ίση. Μπορούμε να βρούμε την εξίσωση της ευθείας και να αντικαταστήσουμε μέσα στο λάμδα α. Και ένας πιο σωστό, ένας πιο άμεσος ή εύκολος τρόπος να το εκφράσεις, το ύψος της ευθείας η οποία διέρχεται από αυτά τα δύο σημεία, είναι α% G του λάμδα 1 συν 1 μείον α% G του λάμδα 2. Το ίδιο ποσοστό από τα ύψη. Α, οκ. Ναι. Είναι και ίδιος όρισμος που είχαμε χρησιμοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Και εν τέλει, το αλγεβρικό ίσως δεν έχει τόσο σημασία εδώ, αλλά έχει νόημα το γραφικό. Όποια δύο σημεία για να πάρω εδώ, αυτή είναι η σκαμπύλη της G1 του λάμδα. Παίρνω αυτά π.χ. τα δύο σημεία. Αυτό αντιστοιχεί σε αυτό το ύψος εδώ. Τραβάω τη γραμμή. Η γραμμή μένει κάτω από την κάθε συνάρτηση. Είναι κύλη η συνάρτηση. Ξέραμε ότι θα είναι κύλη γιατί το είχαμε αποδείξει πριν την εβδομάδα. Μας αρέσει που είναι κύλη γιατί όταν limit χαλάρωση Lagrange, τι κάνουμε με τη δίκη συνάρτηση για όσους. Είναι κάτω όριο. Είναι και εκεί που είναι εύκολο να μεγιστοποιήσουμε, οπότε έχουμε ένα αλγοριθμικά εύκολο πρόβλημα. Οπότε, αντίστοιχες μορφές θα δείτε ότι έχουν και G2 του λάμδα και G3 του λάμδα και το υπολοιπόμενο, το 200 λάμδα, είναι κύλο. Το 200 λάμδα που υπολείπεται εδώ. Καταρχάς, διαισθητικά, με πιστεύετε αν σας πω το άθροισμα κύλων συναρτήσεων είναι κύλη συνάρτηση. Okay. Μπορεί να το αποδείξεις με αυτό π.χ. Και άμα πάω και προσθέσω αυτή εδώ, αυτή είναι κύλη συνάρτηση. Δεν ξέρω το ίδιο ισότητα, άμα πέφτει ακριβώς πάνω, γιατί αυτή είναι γραμμή που θα πάνω. Αυτή είναι γραμμή, αλλά σκέψου το κριτήριο το γεωμετρικό που είπαμε. Θέλουμε να είναι μικρότερο ίσο. Μικρότερο ίσο, ναι. Και το ίσο σε καλύπτει. Όχι, okay, άρα είναι. Άρα είναι. Εντάξει, γιατί άμα παραδείξεις μία και τραβήξεις την γραμμή, είναι ακριβώς πάνω στη συνάρτηση. Οπότε όλη η ιστορία εδώ είναι κύλη, άρα όντως είναι εύκολο να τη μεγιστοποιήσουμε. Και... ναι, εν τέλει, άμα πάρεις όλους τους συνδυασμούς που δεν θα το κάνω, ευτυχώς, αλλά π.χ. το G1 του λάμδα το υπολογίσαμε μαζί μόλις, 520 λάμδα. Έχεις ένα άλλο σημείο G2 του λάμδα που είναι άλλα ένα σημείο που σπάει σε δύο κομμάτια, άλλο G3 του λάμδα επίσης σπάει σε δύο κομμάτια, άρα έχεις μια συνάρτηση που σπάει σε τρία διαφορετικά κομμάτια και έχει τελικά αυτή τη μορφή όλη η συνάρτηση. Τώρα, από άποψη του τι είναι το καλύτερο να κάνω εδώ, ποια είναι η βελτιστική λύση με κομμάτι. Βάλουμε πολύ λίγο από το 2000. Σίγουρα πολύ λίγο. Σίγουρα άλλη ένα μας κάνει. Το πολύ. Πάμε, αυτό είναι. Το τι είναι αυτό, βέβαια.
Μας κάνει, ένα. Τι? Μας κάνει. Το πήρα πού είναι. Πάνω. Α, το πήρα... Έχει μηδέν αγκά. Να βάλουμε βασικά ίσως 20% και 80%. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα, γιατί τρως τα σταθερά κόστη. Ίσως είναι καλύτερα απλά να βάλεις την 2-3 και να μην φας το σταθερό κόστος σε ένα. Ή ένα το σταθερό κόστος. 500. Ας το δούμε. Δεν είναι προφανές. Και όντως είναι αυτό, πάντως. Και καταλήγεις, αυτό το δίνεις στην άμμο σου, απαντάει, δεν είναι εύκολο να το δεις με το μάτι. Παίρνεις 12.000 απάντηση. Εν τω μεταξύ έχουμε αυτή τη διοική συνάρτηση, που ξέρουμε με 100 όρια και όντως, αν πάμε για την μεγιστοποίηση, βρίσκουμε το μέγιστο στο λάμδα, ίσον με στο σπάσιμο εδώ, στα 100. Και σε αυτό το σπάσιμο η διοική συνάρτηση έχει μια τιμή 12.500. Όπου βλέπουμε τελικά ότι όντως το βέλτιστο της διοικής συνάντησης είναι αυστηρός μικρότερο του βέλτιστου πρωταρχικής. Ισχύει ασθενής διοικότητα, αλλά δεν ισχύει ισχυρή διοικότητα. Δεν υπήρχε λόγος να περιμένει ισχύει ισχυρή διοικότητα. Ισχυρή διοικότητα ξέρουμε, είναι εγγυημένη μόνο για, όχι μόνο, αλλά για γραμμικά προγράμματα είναι, για μουτάκια δεν είναι. Εντάξει. Αυτά για τις διοικές συναρτήσεις. Θα μιλήσω λίγο για συνθήκες υπάρχουν τάκερ και μετά για ευαισθησία, αν προλάβω. Λοιπόν, κάποια ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ του ορισμού της διοικής συνάντησης και των συνθήκων υπάρχουν τάκερ. Πες ότι έχετε κάποιος και σου λέει ότι ισχύει ισχυρή ειδικότητα για το πρόβλημά σου, που είναι ήδη κάτι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Είναι πολύ ισχυρό αυτό σαν ιδιότητα, δεν το ικανοποιούν σίγουρα τα περισσότερα μαθηματικά προγράμματα, αλλά π.χ. για τα γραμμικά προγράμματα ισχύει. Τότε, τι σημαίνει ισχυρή ειδικότητα, σημαίνει ότι η πρωταρχική βέλτιστη λύση είναι ίση με την διοική βέλτιστη λύση. Δηλαδή, αν το χιαστεράκι είναι η βέλτιστη λύση για το πρωταρχικό πρόβλημα, και αν λάμδα αστεράκι, μία αστεράκι είναι η βέλτιστη λύση για το διοικό πρόβλημα, αυτά τα δύο είναι ίσα. Έτσι. Οπότε αυτό ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος έρθει και σου λέει ότι για το πρόβλημά σου ισχύει ισχυρή διοικότητα. Μετά μπορείς να πεις κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Μπορείς να συμπεράνεις ότι επειδή εξορισμού η τιμή της διοικής συνάρτησης είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις όσον αφορά τη Λαγκραντζιανή ως προς τα χ για τις συγκεκριμένες ποινές λάμδα αστερίσκος, μη αστερίσκος, ξέρεις ότι ισχύει αυτή η ισότητα εξορισμού της διοικής συνάρτησης. Αλλά ξέρεις επίσης ότι ισχύει αυτή η ανισότητα, διότι το χ αστερίσκος που είναι η βέλτιστη πρωταρχική λύση είναι εφικτή για το αρχικό πρόβλημα, που σημαίνει ότι τα FJ, θυμόμαστε πως είχε εκφράσει το αρχικό πρόβλημα, που ξεκινήσαμε τη διάλεξη σήμερα. Σωστό. Έτσι, άρα, επειδή έχω διαλέξει τα λάμδα να είναι μη αρνητικά και επειδή η χ αστερίσκος είναι εφικτή, σημαίνει ότι αυτό είναι μη αρνητικό. Επίσης, ισχύει ότι αυτό είναι μηδέν. Αυτό μας δίνει την τελευταία ανισότητα εδώ. Για τον λόγο αυτό, όλη αυτή η έκφραση είναι μικρότερη ίση του να έχω μόνο αυτό. Γιατί παίρνω μπόνους από το να σέβομαι τις ανισότητες και μηδενίζονται οι όροι εδώ λόγω του ότι τα HI είναι 0. Άρα αυτό εξηγεί την τελευταία ανισότητα. Και το μόνο που μας μένει να εξηγήσουμε είναι γιατί μπορούμε να πάμε από εδώ, εδώ. Ο λόγος που μπορούμε να πάμε από εδώ, εδώ είναι γιατί
το χ που ελαχιστοποιεί τη Λαγκραντζιανή για τις συγκεκριμένες επιλογές λάμδα αστερίσκος με αστερίσκος είναι ένα ορισμένο χ, μπορεί να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Και π.χ. το χ αστερίσκος δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για τις συγκεκριμένες ποιμές λάμδα αστερίσκος με αστερίσκος. Οπότε εξηγείται την τελευταία αυτή ανισότητα. Αλλά τώρα έχει συμβεί κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε αποδείξει ότι όλα αυτά εδώ ισχύουν ως αυστηρές ισότητες, διότι ξεκινήσαμε από την αριστερή πλευρά εδώ με F0 του χ αστερίσκος και καταλήξαμε F0 του χ αστερίσκος στην δεξιά πλευρά. Ξέρουμε ότι όλα αυτά ισχύουν ως ανισότητες, αλλά επειδή η αριστερή και η δεξιά πλευρά εδώ είναι ακριβώς οι ίδιες, σημαίνει ότι όλα αυτά ισχύουν ως αυστηρές ισότητες. Οπότε το ότι μου λες ότι υπάρχει ισχυρή δικότητα σημαίνει ότι κλείνει τον κύκλο και επιβάλλει όλα αυτά να ισχύουν ως ακριβείς ισότητες και αυτό είναι που οδηγεί στην συμπληρωματικότητα της δικότητας. Δηλαδή σου λέει ότι, κοίτα, δεδομένου ότι ξέρω ότι αυτό είναι ακριβώς ίσο με αυτό, συγγνώμη, μπορείς να συμπεραίνεις δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι. Ίσα είναι όλα μεταξύ τους. Ίσα πρέπει να είναι όλα μεταξύ τους, ναι. Άμα δεν είχες ισχύει... Στο τελευταίο στάδιο, τα δύο θρήματα είναι μηδέν. Αναγκαστικά. Όχι. Ναι. Αν δεν ήξερες ότι ισχύει στην ειδικότητα, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Θα ήξερες μόνο ότι ισχύουν όλα αυτά. Που, οκ, ισχύουν, ναι, αλλά δεν μάθαμε κάτι. Άρα, όχι σου πω όμως ότι ισχύει στην ειδικότητα, σημαίνει ότι ισχύει και αυτό. Και άρα, κλειδώνουμε την δεξιά πλευρά και επιβάλλει όλα αυτά να ισχύουν στις ισότητες. Αυτό που παρατηρείς εσύ, πάντως, είναι η συμπληρωματικότητα των συνθηκών που έχουν τα κέρδη. Αυτό το συμπεραίνεις από την τελευταία ανισότητα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που μπορείς να συμπεράνεις. Ότι το χ αστερίσκος, αυτή η έκφραση είναι ακριβώς ίση με αυτή, άρα το χ αστερίσκος είναι ακριβώς ίσο με το ελάχιστο εδώ. Δηλαδή το χ αστερίσκος είναι όντως το καλύτερο δυνατό που μπορείς να κάνεις όχι μόνο για το πρωταρχικό πρόγραμμα, αλλά και για την χαλάρωση Λαγκραντζιανή. Οπότε έχουμε μάθει αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα όταν ισχύει η ισχυρή δυνατότητα. Και αυτό παρατήρησε ο Πάτροκλος ως την τελευταία ισότητα εδώ. Με άλλα λόγια μπορείς να το πεις με τον εξής τρόπο. Το γινόμενο λάμδα γιώτα εφ γιώτα ίσον τον 0. Αλλά αυτό επίσης μπορεί να το εκφράσει διαφορετικά, ότι όποτε το λάμδα είναι θετικό, αναγκαστικά το εφ γιώτα θα είναι 0. Γιατί αν για κάποιο λάμδα γιώτα αυστηρό θετικό, καταλήξει να είσαι εφηγιωτά αυστηρό αρνητικό, την πάτησε. Δεν μπορεί να το μαζέψει μετά αυτό και να το ξανακάνει ισότητα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι όροι εδώ είναι μία αρνητική, άρα σα φέρνουν κάτω. Και όλοι οι όροι εδώ είναι μηδενικοί. Οπότε ο μόνο τρόπο να το πετύχει, δηλαδή δεν μπορεί να ανακτήσει εδώ κάνοντα κάποιον από του όρου θετικού. Οπότε, όποτε το λάμδα γιώτα είναι θετικό, είσαι αναγκασμένος να επιλέξεις το εφ γιώτα να είναι μηδενικό. Και αντίστοιχα, όταν το εφ γιώτα είναι αρνητικό, είσαι αναγκασμένος να επιλέξεις το λάμδα γιώτα να είναι μηδενικό πάλι, γιατί δεν μπορείς να το μαζέψεις με τους υπόλοιπους όρους που παίζουν εδώ μέσα. Οπότε, αυτό είναι ακριβώς η ιδιότητα της συμπληρωματικότητας, που είναι ένα μέρος των συνθηκών Κάρολ-Σκουλτάκερ και το σύνολο των συνθηκών Κάρολ-Σκουλτάκερ. Εκφράζει ως εξής. Είπαμε, έχεις ένα χ αστερίσκος που είναι βέλτιστο, άρα είναι και εφικτό, οπότε πρέπει να σέβεται τις συνθήκες του πρωταρχικού προβλήματος. Είπαμε ότι φτιάχνουμε τη συνάντηση Λαγκράντζια λέγοντας να σε επιβραβεύω όποτε σέβεσαι τις ανισότητες, άρα οι ειδικοί περιορισμοί έχουν πολλαπλασιαστές που είναι μια αρνητική. Και μετά, ξέρουμε ότι όταν ισχύει η ισχυρή δικότητα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ισχύει και η συμπληρωματικότητα. Άρα, το γινόμενο του περιορισμού και τη διοικητική μεταβλητή είναι 0.
Και είπαμε επίσης ότι η χ αστερίσκος είναι ακριβώς αυτή που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση Λαγκράντζ, άρα η παράγωγος της συνάρτησης Λαγκράντζ ως προς τη χ ισούται με 0. Οπότε τι έχουμε συμπεράνει, ότι όποτε ισχύει ισχυριδικότητα ισχύει αυτό το σύνολο των τεσσάρων των συνθηκών. Κοινώς, τέτοιο. Τι θυμάμαι από εδώ. Συγγνώμη. Σε παιδί που σκοφά να φέρει λίγο πόσο μας απομένει. Ναι, οπότε έχεις ότι έχεις αυτή τη συναπαγωγή. Τώρα, το άλλο ερώτημα που μπορείς να θέσεις είναι αν είναι και ικανές οι συνθήκες. Οπότε εδώ έχεις αποδείξει την αναγκαιότητα. Μπορείς να θέσεις το ερώτημα αν είναι και ικανές οι συνθήκες. Οπότε, αυτό που μπορείς να πεις για κυρτά προβλήματα είναι ότι κατά κανόνα ισχύει, αλλά όχι πάντα, και υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που κάνουν το πρόβλημα ομαλό, στις οποίες μπορείς να εγγυηθείς ότι είναι και αναγκαίες συνθήκες, θα πούμε τα και. Π.χ. Αυτές είναι συνθήκες που τις κάνει και αναγκαίες συνθήκες που χρησιμοποιούν τάγκες για να περιγράψεις μια βέλτιστη λύση. Δηλαδή, οι περιορισμοί να είναι γραμμικές ισότητες και ανισότητες και το περιορισμό της έφνη δεν είναι ανοιχτό. Αυτό συνήθως αυτό π.χ. μπορεί να συμβαίνει άμα δεν έχεις όρια στην έφνη δεν. Αυτό. Μόνο αυτά που έχουμε. Υπάρχουν και άλλα που μπορούν να μας κάνουν δουλειά. Υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες από εναλλακτικά που μπορούν. Όχι, ενώ αυτό μόνο του, χωρίς να πούμε κάτι για την επιθυμητική, αρκεί για να έχει ισχυρή. Αρκεί για να είναι αναγκαία συνθήκη. Δηλαδή, οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι είναι βέλτιστος, πρέπει να ικανοποιεί τις προηγούμενες συνθήκες. Τώρα, όλα αυτά από άποψη αλγοριθμική είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμα. Δηλαδή, ο τρόπος που λύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα προβλήματα βελτιστοποίησης μη γραμμικά με περιορισμούς. Αυτοί ήταν περιορισμοί ισότητας, αν θυμάμαι, είναι ότι γράψαμε τις συνθήκες κάποιες κουντάκια και πήραμε ένα τετράγωνο σύστημα που είχαμε ένα σύνολο M συν N αγνώστων που ήταν οι πρωταρχικές και δυτικές μεταβλητές και ένα σύνολο M συν N εξισώσεων που ήταν οι συνθήκες κάποιες κουντάκια. Και άρα είχαμε ένα γραμμικό σύστημα ισοτήτων που το χρησιμοποιήσαμε για να λύσουμε για τη βέλτιστη λύση προβλήματος. Εκτός από αυτό και στο μάθημα της συμμετρικής οικονομίας, αυτό που κάνουμε μέχρι με ιδιαστική λεπτομέρεια, μπορείς να χρησιμοποιείς αυτές τις συνθήκες για να καταλάβεις οικονομικές ιδιότητες των μοντέλων. Οπότε έχουμε και χρησιμότητα από άποψη μοντελοποίησης οι συνθήκες κάποιες κουντάκια. Και με αυτό, όχι ακόμα, περιμένουμε. Ναι, και δίνω και ένα τελευταίο παράδειγμα του πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ ένα, ή μάλλον πριν πρώτο παράδειγμα, πώς μεταφράζονται αυτές οι συνθήκες με τρόπο που είναι πιο απτός για προβλήματα με συγκεκριμένη δομή. Μερικές φορές έχουμε προβλήματα με γραμμικές ανισότητες και ισότητες. Και εδώ το έχω γράψει με ένα συγκεκριμένο τρόπο το πρόβλημα βελτιστοποίησης. Με έχω δει εδώ μεταβλητές της χ και της ψ. Η χ είναι μία αρνητικές, η ψ είναι ελεύθερες. Και έχω
ανισότητες για τις οποίες διοικεί πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα και ισότητες για τις οποίες διοικεί πολλαπλασιαστές είναι μη. Άμα πας και τις γράψεις αυτές τις τέσσερις συνθήκες για τη συγκεκριμένη δομή που φαίνεται διαφάνεια μπροστά, καταλήγεις και έχεις, μπορείς να τις εκφράσεις με αυτόν τον τρόπο εδώ, όπου απλά επαναλαμβάνεις τις ισότητες, έχεις ανισότητες πρωταρχικές που είναι συμπληρωματικές προς τους διοικούς πολλαπλασιαστές, έχεις μη αρνητικές μεταβλητές που είναι συμπληρωματικές προς μια αρνητική έκφραση όσον αφορά μόνο τις πρωταρχικές μεταβλητές και έχεις και ισότητες που ο τρόπος που παίρνεις και αυτή την έκφραση και αυτή είναι ο ίδιος τρόπος, απλά η έκφραση αυτή δημιουργεί το συμπληρωματικό των μεταβλητών χ που είναι οι μη αρνητικές, ενώ η έκφραση εδώ δημιουργεί το συμπληρωματική των ελεύθερων μεταβλητών που είναι η ψ. Ποιος είναι ο τυφλός σούρτς που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε αυτές τις συμπληρωματικές εκφράσεις? Είναι ότι σκανάρω τους περιορισμούς μου, αναζητώ την χ, μια μη αρνητική μεταβλητή, όποτε την εντοπίζω, πάω και πολλαπλασιάζω τον πολλαπλασιαστή της με την αντίστοιχη διοική μεταβλητή. Κάνω το ίδιο και για τους ανισοτικούς περιορισμούς και για τους ισοτικούς. Και αν είναι πρόβλημα με ιστοποίησης, όπου εντοπίζω τη χ, παίρνω την παράγωγό της. Έτσι, αυτός είναι ο τυφλός σούρτς και όλη αυτή η έκφραση είναι μεγαλύτερη στο 0. Αυτές είναι οι συνθήκες καρπουντάκια στην ειδική περίπτωση προβλημάτων με γραμμικούς περιορισμούς. Αλλά εν τέλει, αυτά δεν προκύπτουν με μαγικό τρόπο. Είναι απλά το γεγονός ότι φτιάξαμε την συνάρτηση Λαγκράντζ και κάποιος μας είπε ότι ισχύει η ειδικότητα για το πρόβλημά μας. Άρα μάθαμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Αφενός ότι η παράγωγος αυτούς προς χ είναι 0 και αφετέρου ότι ισχύει η συμπληρωματικότητα των ειδικών πολλαπλασιαστών και τους αντίστοιχους περιορισμούς που οδηγούν σε αυτές τις εκφράσεις. Τώρα, πώς το χρησιμοποιούμε αυτό σε προβλήματα? Έχουμε δει λίγο πολύ την και στο μάθημα της ηλεκτρικής οικονομίας, αλλά θα το επαναλάβω λίγο εδώ. Θα σας γράψω απλά αυτές τις συνθήκες στα αριστερά για να τις έχετε φρέσκες και θα σας ζητήσω να τις χρησιμοποιήσετε σε ένα πρόβλημα που έρχεται στην επόμενη διαφάνεια. Ναι, πες μου. Αυτό το σύμβολο που λέει συμπληρωματικό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό επί αυτό ισούται με 0. Π.χ. το λάμδα εδώ είναι κάθετο προς την παράγωγο του F. Η παράγωγος του F στην δικιά μας περίπτωση είναι απλά το α κεφάλαιο. Οπότε εδώ έχω το πρόβλημά μου που λέει αυτό και αυτό για να περιγράψω την βέλτιστη λύση του έχω τις ακόλουθες τέσσερις συνθήκες. Επαναλαμβάνω τις ισότητες, κάνω τους ανισοτικούς περιορισμούς συμπληρωματικούς προς τις ανισότητες και λέω ότι για μη αρνητικές μεταβλητές έχω μια μυστήρια έκφραση η οποία είναι συμπληρωματική, όπου απλά σκανάρω για τη μεταβλητή και πολλαπλασιάζω τον πολλαπλασιαστή της από την αντίστοιχη διοική μεταβλητή και αν είναι με ιστοποίηση παίρνω και μείον την παράγωγο ως προς την πρωταρχική μεταβλητή και όλο αυτό είναι αρνητικό και έχω και μια αντίστοιχη έκφραση για τις ελεύθερες πρωταρχικές μεταβλητές όπου λέει
ότι αυτό ισχύει ως ισότητα. Ας το δούμε λίγο στην πράξη σε ένα παρόμοιο πρόβλημα αυτό που είδαμε πριν, απλά χωρίς τις διοικές μεταβλητές, τις διαδικές μεταβλητές, για να είναι γραμμικό και να ισχύει ισχυρή διοικότητα, οπότε να ξέρουμε ότι οι συνθήκες υπάρχουν τα και μας λένε κάτι για το βέλτιστο τέλειο. Και εδώ σας ζητάω να τις εφαρμόσετε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να μου πει. Αυτό εντάξει, απλά σημαίνει ότι επαναλαμβάνω πια ισότητα στο πρωταρχικό πρόγραμμα. Τη δεύτερη είναι ισότητα, έτσι. Ας δούμε λοιπόν αυτό που είναι λίγο πιο μικροφανές. Για πες ρε Πάτρα, ναι. Διαλέγεις μια ανισότητα. Η φιλοσοφία είναι ότι έχουμε ανισότητες που είναι συμπληρωματικές προς μη αρνητικές διοικητικές μεταβλητές. Το τυφλοσούπνα, δηλαδή μη σε μπερδεύει το ότι τα έχω γράψει εδώ με πίνακες. Η φιλοσοφία είναι αυτή που είπα. Σκανάρεις για πρωταρχικές ανισότητες και τους κουμπώνεις μια με αρνητική συμπληρωματική διοίκη μεταβλητή. Ωραία, άρα είναι 0 μικρότερες από το μη 1. Μπράβο. Με 1 μικρότερες του 20. Τέλεια. Το μη 1, μη 1. Έτσι, αντίστοιχα για όλες τις ανισότητες. Και τώρα θα βάλω το δύσκολο στον Αλέξη που ήρθε αργά και θα του ζητήσω μία ανισότητα αυτού του τύπου. Δηλαδή αναζητάς μία αρνητική πρωταρχική μεταβλητή που είναι συμπληρωματική προς μία περίεργη έκφραση. Ας πούμε για το πι ε. Ωραία, μηδέν πρώτο ή το πι ε. Κάθετο. Η φωνή είναι λάμδα συν μη ένα. Εδώ θέλει προσοχή γιατί είναι μην, είναι μάξο. Οπότε δεν θα βάλουμε μία, θα βάλουμε συν. Μπράβο. Μεγάλη προσοχή. Τέλεια. Εντάξει. Όλα αυτά που μόλις μου είπατε ξαναεμφανίζονται εδώ. Η μόνη που δεν εμφανίζεται είναι η τύπου ελεύθερες μεταβλητές τελευταία, γιατί δεν έχουν ελεύθερες μεταβλητές στην προηγούμενη. Εντάξει, οι τύπου μαύρες που είναι ισοτικοί περιορισμοί του πρωταρχικού τους επαναλαμβάνουμε, οι ανισοτικοί που είναι συμπληρωματικοί με μη μηδενικές διοικητικές μεταβλητές επαναλαμβάνουμε, οι πρωταρχικές μη μηδενικές μεταβλητές συμπληρωματικές προς διοικητικούς ανισοτικούς περιορισμούς. Είναι χωρίς 10. Δεν έχει 10. Αυτό είναι γιατί έχω κάνει ένα λάθος. Κάτσε, δεν είχε 10. Δεν είχε 10, είναι για την πίδια. Ναι. Δεν είχε αυτό. Σωστό. Και αυτό πρώτα πάλι για όλες. Για την πίδια και για την πίδια. Εντάξει, αυτό είναι το 10. Ωραία. Τώρα, θέλει λίγο προσοχή αυτό και έχει σχέση με αυτό που ρώτησε η Βάλια στο διάλειμμα. Αυτά δεν είναι άσπρο-μαύρο. Άμα γράψει λίγο διαφορετικά το μοντέλο σου, θα έχει λίγο διαφορετικές συνθήκες. Κάρος Κουντάκερ. Άμα πάω την ισότητα και τη γράψω ως μείον ίσο με μείον 200, παίρνω άλλα πρόσημα εδώ. Εντάξει. Εν τέλει όλα αυτά πάλι πηγάζουν, δεν είναι κάτι μαγικό. Προέρχονται από τις Νάνσι Λαγκράντζ, όπου αντί να κάνω συν λάμδα επί τον περιορισμό, κάνω συν λάμδα επί μία τον περιορισμό. Οπότε δεν είναι κάτι ανακόλουθο, απλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να γράψεις συνθήκες κάποιους κινητάκια ενός προβλήματος, ανάλογα πώς γράψεις πρωταρχικές ισότητες.
Τώρα, ισχυρίζομαι ότι η πρωταρχική λύση είναι 20-180. Εδώ είχα ταλαιπωρεί στην βάλια λίγο και το ξανακάνω. Γιατί, ξέχνα τι είπα πριν, ποια είναι η βελτιστή λύση αυτού του προβλήματος. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε 200. Okay. Έχουμε ένα όριο παραγωγής στον καθένα, η ενεργειακή εδώ έχουν ξαναδεί αυτά, οπότε δεν τους πειράζω. Μάλλον επειδή κατάλαβα εγώ ότι επειδή και ένα δεν μας καθίσει στην ενεργειακή, με τη φουλάρουμε. Τη φουλάρουμε, τέλεια. Άρα 20 μονάδες από εκεί και μένουν 180. Σωστό. Και τώρα έχουμε, η πετρία έχει μεγαλύτερο κόστος, οπότε θα φουλάρω την πετρία με... Συγγνώμη, θα φουλάρω την άλλη, την πετρία, με 100. Τέλεια. Και μου μένουν άλλες, έχω πάρει 120, άλλες 80, οπότε την... Τέλεια. Την μόλις έλυσε μια οικονομική κατανομή στο κεφάλι σου, μπράβο, το έχεις ξανακάνει. Οπότε όντως αυτή είναι η βέλτιστη λύση. Και έρχομαι εγώ και ισχυρίζομαι ότι... ισχυρόμαστε. Ωραία, και μετά θα κάνουμε... Νομίζω μετά είναι η ώρα για το διάλειμμα πάλι, sorry. Συγγνώμη, προσπαθώ να διορθώσω όπως τα βλέπω τα λάθη για να μην τα ξεχάσω, αλλά σέρνεται λίγο ο υπολογιστής μου. Τέλος πάντων, όταν ξυπνήσει αυτό, ελπίζω να θυμηθώ να το διορθώσω. Ισχυρίζομαι ότι οι διοικές μεταβλητές 80 και μετά 80-70-0 είναι ευέλικτες διοικές. Ένας τρόπος να με τσεκάρεις, επειδή βάσει θεωρίας που είδαμε πριν για προβλήματα όπου ισχύει η ισχυρή διοικότητα, είναι... Περιμένω να το πω σε αυτό. Θα το δείξαμε. Κανένας είναι για... Ναι. Να δεις κάτι, διότι το δουλειάς τι λέει ότι είναι, σε αυτή την περίπτωση είναι ικανές. Λέει τότε ισχύει. Αυτό που λέει εδώ η διαφάνεια είναι ότι αν ισχύει τα passive qualifications... Έχουν ισχυρή ειδικότητα. Και αν ισχύει ισχυρή ειδικότητα, ισχύουν όλα τα υπόλοιπα. Άρα είναι, δηλαδή, οι τέσσερις συνθήκες, τα σκουντάκια. Άρα είναι ικανής, υπήρχε αναγκαία από αναγκαία. Δηλαδή, ότι δεν μπορώ να σου παρουσιάσω με κάτι που ισχυρίζομαι την ευέλικτη λύση και να μην ικανοποιεί τις συνθήκες, τα σκουντάκια. Γιατί αυτό σου λέει ότι αν ισχύει το σκουντάκι, αλλά... υπάρχει το πέρα να υπογραφεί το ηχή, ναι. Αλλά υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Δεν... Sorry, να το βρω και αυτό. Το τυπογραφικό.
Ωραία. Ισχυρόμαστε. Ωραία, το σποτάρα κι αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα αποτέλεσμα που μιλάει για το να είναι ικανές, όπου το αποτέλεσμα λέει ότι... Συγγνώμη, θα σας ρωτήσω, αφού λέει οι συνθήκες αυτές εγγυώνται στην ισχυρότητα, αν αυτές οι συνθήκες δεν είναι το ικανές, αυτό τι σημαίνει? Οι συνθήκες, οι constraint qualifications. Ναι. Που σημαίνει, αυτό είναι ένα... αυτά λέω, τα έχω μεταφράσει προσόντα περιορισμό, δεν ξέρω αν μεταφράζονται έτσι αυστηρά. Αλλά... αυτά τα δύο constraint qualifications. Αυτά τα δύο είναι ένα είδος constraint qualification. Ωραία. Αν ισχύουν, ξέρεις ότι ισχύει η ισχυρή ειδικότητα. Ωραία, άρα αυτά είναι οι ικανές συνθήκες για να ισχύει η ισχυρή ειδικότητα. Ναι. Okay. Και άπαξ και ισχύει η ισχυρή ειδικότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα εδώ. Okay. Για να συμπεράνει τις συνθήκες καλοσπιντάκια. Που σημαίνει ότι όποιος εμφανίζεται και ισχυρίζεται ότι η λύση που είναι ευαίσθητη, de facto πρέπει να ικανοποιεί όλα αυτά, αλλά αν ικανοποιεί όλα αυτά πρέπει να ικανοποιεί τις συνθήκες κάπου που μιλάει. Τώρα εκεί που σκαλώνω είναι ότι υπάρχει και το αποτέλεσμα που λέει ότι είναι και ικανές το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς. Γιατί εγώ τώρα έρχομαι εδώ και σου και θα το λύσω στο διάλειμμα, να κάνω και το διάλειμμα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι και ικανές. Θα το θυμηθώ και θα σας το πω την επόμενη ώρα. Αλλά... ούτε καν. Εδώ χρησιμοποιώ την αναγκαιότητα. Εμφανίζομαι και σου λέω ότι έχω ένα λάμδα αστερίσκος, μία αστερίσκος και ισχυρίζομαι ότι αυτά είναι σε ζεύγος με αυτήν εδώ την πρωταρχική λύση, πρωταρχικό και διοικό βέλεστο. Είναι αναγκαίο να το δεις. Για να με τσεκάρεις ότι... ναι, όχι, εδώ θέλω το μπορείς απλά να τσεκάρεις άμα σου λέω ψέματα ή όχι, αλλά μετά για να πιστείς ότι όντως είναι και βέλτιστες, εκεί χρησιμοποιείς το ικανές. Πάντως, αν συμφωνήσουμε ότι είναι και ικανές, ο τρόπος που επιβεβαιώνεις ότι είναι βέλτιστες είναι να πας και να βάλεις το πρωταρχικό διοικό διάνυσμα στις συνθήκες που γράψαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, να επιβεβαιώσεις ότι ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες και αυτό είναι σαν ένα πιστοποιητικό ότι σου έχω όντως φέρει την βέλτιστη λύση. Π.χ. λέω ότι το μη ένα αστερίσκος ισούται με 80 και το λάμδα αστερίσκος ισούται με επίσης 80. Και το πι ένα αστερίσκος ισούται με 20. Πας και τσεκάρεις, για παράδειγμα μπορείς να τσεκάρεις τι γίνεται με... Η πρώτη συνθήκη ισχύει, έτσι, δηλαδή άμα αφήσεις αυτά όντως σου δίνουν 200, άρα με την πρώτη συνθήκη είμαστε ok. Μετά για να τσεκάρεις τι γίνεται π.χ. με τη δεύτερη συνθήκη, λες, είναι το μη ένα μειονεκτικό. Είναι. Ισχύει ότι... είτε το μη ένα είτε αυτή η έκφραση εδώ είναι 0. Το μη ένα δεν είναι 0, είναι θετικό. Αλλά δεν πειράζει γιατί το μη ένα είναι 20, άρα είναι συμπληρωματικό προς το μη ένα και είμαι ok. Επίσης ισχύει ότι 20 μείον πι ένα για πι ένα είναι 20 είναι μειονεκτικό. Ισχύει, είναι ακριβώς 0. Και μετά π.χ. μπορείς με αυτά τα νούμερα εδώ τα συγκεκριμένα να τσεκάσεις και τη συνθήκη 6. Ισχύει ότι το 20 είναι μη αρνητικό. Ισχύει ότι το λάμδα σύν 1 είναι μη αρνητικό. Ναι, γιατί είναι 160. Ή μάλλον εδώ είναι αυτές οι εκφράσεις που χρησιμοποιώ. Αυτά λύνουν αυτό το σύστημα συνθήκων καλοσκουντάκια. Και το τελευταίο που θες να τσεκάρεις είναι ότι αν αυτό είναι συμπληρωματικό αυτού νου, δηλαδή το οποίο είναι 20, άρα είναι αυστηρίως θετικό, άρα πρέπει να επιβεβαιώσω το μείον λάμδα.
είναι λίγο κουραστική απόδειξη, αλλά λίγο πολύ τη δομή, τους δομικούς λήθους που είναι η συνάρτηση Lagrange και η ειδική συνάρτηση, τα έχετε ήδη δει, οπότε θέλω απλά να σας πω το αποτέλεσμα. Η απόδειξη είναι στις σημειώσεις και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Όταν μιλάμε για ευαισθησία, αν θυμάστε, πόσο θα είναι αυτό το λάμδα, το βέλτιστο, αν σκεφτόμαστε με όρο της ευαισθησίας. Και αν θυμάστε η ευαισθησία λέει πόσο καλύτερα μπορώ να τα πάω να μου δώσεις έξτρα μία μονάδα χώρου στα δεξιά του περιορισμού. Πέφτω το μηδέν. Λες λάμα ίσο μηδέν. Πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα να μου δώσεις μία μονάδα χώρου στα δεξιά του περιορισμού. Ναι. Άρα θα είναι τρία. Από εκεί που είναι δύο. Άρα θα είναι πέντε στο το καλύτερα. Πες μου το ως δέλτα της αντικειμενικής συνάρτησης για μία έξτρα μονάδα. Δέλτα της αντικειμενικής. Ένα. Εντάξει. Θα αποδείξουμε γιατί το λάμδα ίσο μηδέν. Εντάξει. Αυτό είναι το αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Για τα μία ώρα που μας έμεινε. Sorry, δεν είμαι σίγουρος αν καταγράφει. Καταγράφει. Ωραία. Λοιπόν, για να το αποδείξουμε πρέπει να ορίσουμε μερικά πράγματα. Θα ορίσουμε κάτι που αρχικά φαίνεται τελείως άσχετο με την όλη συζήτηση, αλλά δεν είναι. Θα ορίσω τη γενίκευση της παραγόγου που είναι η υποπαράγωγος μιας συνάρτησης. Υποπαράγωγος είναι η κλίση της συνάρτησης. Το βάζω εντός εισαγωγικών γιατί μερικές φορές οι συνάρτησεις δεν είναι διαφορίσιμες. Οπότε για την περίπτωση που μια συνάρτηση είναι παραγωγήσιμη παντού, μπορούμε να μιλάμε για κλίση της συνάρτησης. Π.χ. στο σημείο εδώ η κλίση είναι αυτή. Αλλά η κλίση είναι συνάρτηση παραγωγήσιμης, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Λέει ότι άμα πας και κάτσεις πάνω σε αυτή τη γραμμή που έχει αυτή την κλίση, θα είσαι πάντα κάτω από την συνάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι η συνάρτηση είναι και εκείνη. Έτσι, έχει αυτή την ενδιαφέρουσα ιδιότητα η κλίση συνάρτησης. Αλλά αυτή την έννοια του να είσαι πάνω του να είσαι την κλίση μιας γραμμής, η οποία γραμμή θα σε κρατήσει κάτω από μια κεκτή συνάρτηση, μπορείς να το γενικεύσεις και σε περιπτώσεις όπου η αρχική σου συνάρτηση είναι μη παραγωγήσιμη σε ένα σημείο. Τέτοιες συναρτήσεις, αν θυμάστε, τις είδαμε ήδη. Σας θυμίζει λίγο αυτό το σχήμα κάτι. Το είδαμε πριν μια ώρα. Αυτή η δική συνάρτηση λοιπόν συχνά έχει την ιδιότητα ότι είναι κυρτή ή κυρία για να έρθει να μάθει στο πίσω λέξη το πι, αλλά σε κάποια σημεία είναι μη παραγωγήσιμη. Οπότε βοηθάει να μιλάμε για την έννοια μια γραμμική υποπροσέγγιση συνάρτηση και αυτό ορίζεται ως υποπαράγωγος που γενικεύει τον ορισμό της παραγωγής. Οπότε τι είναι η παράγωγος, είναι ένα νούμερο ή ένα διάνυσμα είναι πολύ διάστατη συνάρτηση, τέτοιο ώστε άμα μείνω πάνω σε αυτή τη γραμμή εδώ, οποιαδήποτε η σημειολογία δεν είναι εξής, μέσα σε ένα σημείο γιου, η υποπαράγωγος είναι η κλίση, η συνάρτηση την οποία υποπροσεγγίζω είναι η G. Και άμα διαλέξω ένα οποιοδήποτε άλλο σημείο W ή G του W, που είναι αυτό το σημείο εδώ, είναι
μεγαλύτερη από την τιμή της γραμμής στο σημείο W. Η τιμή της γραμμής στο σημείο W είναι η έκφραση αυτή εδώ. Εντάξει. Οπότε αυτό, γιατί τα ορίζουμε αυτά τα πράγματα, αφενός βοηθάνε για να γενικεύσουμε τις συνθήκες κάποιες κουντάκια για να μην διαφορήσουμε προβλήματα, αλλά οκ. Okay. Επίσης βοηθάνε να μιλήσουμε για ευαισθησία μαθηματικών προγραμμάτων για αλλαγές δεξιάς πλευράς. Αυτό είναι που θα δούμε σε αυτή την επόμενη ώρα. Εδώ έχω ένα πολύ κακό σχήμα από άποψη ανάλυση, αλλά απλά σας δείχνει μια συνάρτηση η οποία είναι με αρκετή, αλλά δεν έχει παράγωγος αυτό το σημείο εδώ, που είναι το σημείο U1, και σου λέει ότι για μια συνάρτηση που είναι με αρκετή, αλλά δεν έχει παράγωγο, δεν υπάρχει μια μοναδική σωστή απάντηση για μια κλίση που σε κρατάει κάτω από την συνάρτηση. Μπορείς να τη στρίψεις έτσι, μπορείς να τη στρίψεις και έτσι, μέχρι να χτυπήσεις είτε αυτή τη γραμμή εδώ, είτε αυτή τη γραμμή εδώ. Οπότε, υπάρχουν πολλές δυνατές υποπαράγωγες σε ένα ορισμένο σημείο και το σύνολο των κλίσεων που σε κρατάνε κάτω από την αρχική συνάρτηση είναι το υποδιαφορετικό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, να πάρουμε αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος, ξεκάθαρα. Συγγνώμη, υπάρχουν μόνο δύο ή υπάρχουν και περισσότερα. Άπειρα. Σε αυτό το παράδειγμα. Σε αυτό το παράδειγμα. Επίσης άπειρα, σε αυτό το σημείο. Όχι. Είναι οποιαδήποτε κλίση από αυτήν μέχρι αυτήν. Sorry. Το διορθώσω αυτό, κάτι έχει πάει στραβά εδώ. Σε σημεία τέλος πάντων που είναι το μήνυμα είναι ότι σε σημεία που είναι παραγωγήσιμη είναι μια μοναδική υποπαράγωγος που είναι παράγωγος. Σε σημεία που δεν είναι παραγωγήσιμη μπορεί να είναι ένα ολόκληρο διάστημα. Υπάρχουν και μερικοί κανόνες που είναι αρκετά διαστητικοί, κάποιοι τουλάχιστον. Αν μια συνάρτηση είναι παραγωγήσιμη σε ένα σημείο, τότε το σύνολο των υποπαραγόγων είναι απλά η παράγωγος στο συγκεκριμένο σημείο. Και αντιστρόφως, αν σε ένα σημείο ξέρεις ότι μια συνάρτηση έχει μια μοναδική παράγωγο π, τότε είναι διαφορέσιμη σε αυτό το σημείο και η υποπαράγωγος είναι ακριβώς η παράγωγος. Αν πρόκειται για το σύνολο των υποπαραγόγων είναι η παράγωγος. Ναι. Εδώ ή εδώ. Είπατε ότι το σύνολο των υποπαραγωγών είναι παράγωγος. Στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι το σύνολο, αυτός ο συμβολισμός, το περίεργο αυτό το δέλτα, είναι το σύνολο των υποπαραγωγών στο σημείο U. Να στο πω αλλιώς. Αλλά αυτό είπαμε ότι δεν έχει παράγωγο. Αν ξέρεις ότι δεν έχω πει κάτι για τη συνάρτηση G σε αυτό το δεύτερο αποτέλεσμα. Yeah. Σου λέω απλά ότι είμαι σε ένα σημείο U και ξέρω ότι το σύνολο των υποπαραγόγων έχει ένα και μοναδικό στοιχείο. Α, ah, okay, εντάξει. Τότε μπορώ να σου περάνω ότι είναι παραγωγή σε αυτό το σημείο και ότι η υποπαράγωγος είναι ακριβώς η συμπαράγωγη.
Το τρίτο αποτέλεσμα λέει ότι άμα διπλασιάσει τη συνάρτηση, τότε το σύνολο των προπαραγόγων της νέας συνάρτησης είναι απλά υποπαράγωγοι της παλιάς διπλασιασμένες. Αντίστοιχα ισχύει βασικά ότι ο τελεστής είναι γραμμικός. Άμα πάρω τις προπαραγόγους ενός αφρίσματος είναι το άθλημα των υποπαραγόγων. Ότι αν πάρω ένα γραμμικό μετασχηματισμό ή μάλλον μια νέα συνάρτηση που είναι μια συνάρτηση G που περνάει από έναν γραμμικό που περνάει τον γραμμικό μετασχηματισμό της U, τότε ισχύει ότι περνάει ο συντελεστής του α απ' έξω. Και αυτό εδώ γεωμετρικά είναι αρκετά δυστυχικό άμα το δεις γραφικά και σου λέει ότι άμα έχω μία συνάρτηση που είναι το μέγιστο μερικών άλλων συναρτήσεων, βασικά αυτό πιο εύκολο να το εξηγήσω σε ένα σχήμα, πες ότι έχει μία συνάρτηση G, πες ότι αυτή είναι η G1 και αυτή είναι η G2. Η G που είναι το μέγιστο της G1 και της G2 είναι η συνάρτηση αυτή. Αυτό που λέει το αποτέλεσμα εδώ είναι ότι η υποπαράγωγος σε αυτό το σημείο εδώ είναι το εύρος από την κλίση. Ποια από τις δεύτερες συνάρτησης έχει πιο αρνητική κλίση? G1. Η πιο θετική είναι αυτή. Και σου λέει ότι η υποπαράγωση αυτό το σημείο είναι το σύνολο από την κλίση αυτηνής μέχρι την κλίση αυτηνής. Αυτό λέει το αποτέλεσμα. Π.χ. άμα εδώ είναι μείον 1 η κλίση και 1, λέει ότι η υποπαράγωση της G, που είναι το μέγιστο των δύο αυτών, στο σημείο U είναι οτιδήποτε από το μείον 1 στο 1. Σε αυτή η γωνία, δεν είναι η γωνία, είναι η κλειδί απ' έξω. Το μου. Αν είναι κλείσει έτσι, είναι η γωνία να πέσει πάνω στην άλλη. Πώς το εννοείς, δεν κατάλαβα. Να πέσει η G1 που είναι αρνητική πάνω στο G2. Άμα τη στρίψουμε. Αν τη στρίψουμε τη G1, λες. Μέχρι να πέσει την G2, ναι, ακριβώς. Οπότε ξεκινάς από την κλίση της G1 και φτάνεις μέχρι την κλίση της G2 και οποιαδήποτε κλίση ανάμεσα σε αυτά τα δύο νούμερα σου δημιουργεί μια γραμμή που σε κρατάει κάτω από την συνάρτηση της κούρας. Εντάξει. Τώρα, θα αρχίσουμε λίγο να, μάλλον πριν το συνδέσω αυτό όλο με διοικότητα, δούμε ένα παράδειγμα εδώ από αυτό. Δηλαδή έχουμε μια συνάρτηση G που είναι το μέγιστο αυτών των τεσσάρων συναρτήσεων. Οπότε εδώ έχεις την G1 που είναι 0. Έχεις την G2 που είναι 100 Union 2000, πούμε κάτι σαν αυτό και ούτω καθεξής, έτσι. Και λες ότι στο σημείο Union 25 οι ενεργές δεν είχα καταλάβει πόσο μαθηματική έκφραση πριν. Εδώ. Ναι. Είναι αυτό. Αυτό που σου λέει η μαθηματική έκφραση είναι, θέλω να μου βρεις τα γιώτα για τα οποία
ισχύει ότι η συνάρτησή σου, την οποία έχει ορίσει ο γεωστό Μάξ, είναι ακριβώς ίση με τα GJ. Δηλαδή, τα σημεία στα οποία... Κάτω να το ξαναφωγραφίσουμε, το προηγούμενο. Αλλά αυτό πώς το... Και αυτό το αυτό κινητό κέλη, πώς είναι όλο αυτό το εύρος. Ακριβώς, ναι. Αλλά πώς λέει ότι... το εύρος πηγαίνει από την τιμή του ενός μέχρι την τιμή του άλλου. Διότι, αν πάρουμε τη συνάρτηση που είναι αυτή, όπου έχουμε G1 και G2 και πες ότι είναι οι κλήσεις μίαν ένα και ένα, έτσι, για να λέμε κάτι αυτό, στο σημείο U, λέμε ότι το... το υποδιαφορικό στο σημείο U είναι το κυπτό κέλυφος του μία με ένα ένωση ένα, αυτή είναι η κλίση της G1 και αυτή είναι η κλίση της G2. Ωραία. Άρα είναι το κυπτό κέλυφος του συνόλου. Πώς πάω το μείον ένα, αφού είναι δύο στοιχεία, πώς αυτό σημαίνει ότι παίρνει όλη την ένωση του κάτω. Sorry, το κυπτό, ναι, το κυπτό κέλυφος των δύο σημείων είναι οποιοδήποτε νούμερο που αν πάρω έναν κυπτό συνδυασμό του μείον ένα και του ένα, οποιαδήποτε σημείο μπορώ να πιάσω τον κυκλικό του συνδυασμό. Αν θες να το πεις γραφικά, αν σου γραφτεί ένα ξαναχή και σου δώσω το σημείο μείον ένα και το σημείο ένα, το κυκλικό του κέλυφος είναι η γραμμή που τα είναι. Οπότε αυτό είναι το μείον ένα. Αλλά διαστητικά είναι ότι οποιαδήποτε κλίση και να πάρω εδώ πέρα, μένω από κάτω. Τώρα, σε αυτό το παράδειγμα έχουμε τέσσερις συνάρτησεις. Στο σημείο 25 είναι δύο από αυτές ενεργές, αυτή εδώ και αυτή εδώ, οι άλλες είναι αυστηρώς χαμηλότερες, άρα δεν είναι ενεργές. Και αυτό που σου λέει η διαφάνεια είναι ότι θα παίξεις για την κλίση της νέας συνάρτησης του ζήτου, που είναι το μέγιστο όλων των άλλων, στο εύρος από 100 έως 120. Γιατί το 100 είναι η κλίση της G2, 120 είναι η κλίση της G3 και οποιοδήποτε νούμερο ανάμεσα στα δύο σου κάνει ως κλίση μιας γραμμής που σε κρατάει κατά τη συνάρτηση της G2. Αυτό το βλέπουμε και γραφικά εδώ πέρα, όπου έχω ζωγραφίσει την προηγούμενη συνάρτηση G2, αυτή είναι η G1 του U, G2 του U, G3 του U, G4 του U, η οποία είναι το κλασικό σχήμα που έχεις όταν έχεις το μέγιστο γραμμικών συναρτήσεων. Είναι κάτι που είναι κυπτό, αλλά έχει σημεία όπου κάνεις πάστημα. Άρα είναι μη παραλογίσουμε λογικά. Και τέτοια σχήματα συνεχώς ανακύπτουν στη διοικότητα. Οπότε, αυτό που συμβαίνει στο σημείο 25 είναι το σημείο εδώ, είναι ότι έχεις δύο ενεργές ευθείες, τη G2 και τη G3. Η κλίση της G2 είναι 100, η κλίση της G3 είναι 120, άρα οποιαδήποτε κλίση παίζει από 100 έως 120 σου δίνει μια γραμμική προσέγγιση της G2. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το μαθηματικό προγραμματισμό? Η συνάρτηση η οποία είναι κυρτή αλλά μη παραγωγήσιμη συχνά στην περίπτωσή μας είναι η συνάρτηση C του U. Πώς την ορίζω αυτή τη συνάρτηση? Παίρνω το αρχικό πρόβλημα μαθηματικού προγραμματισμού που είχα και πάω και το αλλάζω λίγο, του δίνω λίγο λάσκα στη δεξιά πλευρά. Γενικά μπορούμε να πούμε κάτι για το αν είναι αύξηση εκτίμηση C του U.
χρησιμοποίηση. Είναι, πριν από τότε σημείο που είναι στήμους και πριν από τον άκουστα. Συμφωνώ με ένα μέρος από την βίβες. Και έγινε τα άλλα. Μόνο στήμους, όμως δεν θα συνεχίσουμε λοιπόν. Για εξήγηση αριακή. Τι κάνεις. Για την διάλεξη. Ωραία. Βλέπουμε ότι άμα αυξάνουμε τα γιου, άμα αυξήσουμε τα γιου, τότε διευρύνουμε το αρχικό σύνολο. Εφόσον δηλαδή το έχουν περισσότερο χώρο για τα εφάρτηση. Άρα το μήνυμα που το έχει μέχρι την ευθύνη ίσως είναι ακόμα μικρότερο, αλλά μάλλον για την ευθύνη. Ακριβώς. Μου δίνεις πιο πολύ χώρο, μπορώ να κάνω κάτι, αν όχι το ίδιο μου πριν, ίσως ακόμα και καλύτερο. Έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα σου λέει, οπότε αυτό είναι ήδη χρήσιμο για να σκεφτόμαστε με όλους CTU, αλλά σου λέει κάτι πιο ενδιαφέρον. Σου λέει ότι αν είναι πρόβλημα και του προγραμματισμού, δηλαδή αυτή η οικογένεια των εύκολων προβλημάτων, πάλι που η αντικειμενική συνάρτηση συμπεριφέρεται καλά, δηλαδή είναι κύπτη, οι ανισότητες συμπεριφέρονται καλά, δηλαδή είναι κύπτες, και το σύνολο, το περιορισμό δεν κυπτό, τότε όχι μόνο είναι things, αλλά είναι και κυπτή, δηλαδή έχει σχήμα σαν μπόλ. Άντε πάλι. Τι μας λέει το UI, Αλεξάνδρε. Απλά έθεσα το ερώτημα το αν είναι ευθύνουσα ή όχι. Για να μου απαντήσει αυτό το ερώτημα, πρέπει να ρωτήσεις τι συμβαίνει άμα αυξήσω το UI. Αν το ρωτήσει, πρέπει να είναι άφηξη ευθύνουσα. Η C. Ναι. Πώς θα το δείχνεις αυτό. Εγώ κοίταγα την έκφραση και δεν βλέπω πώς το UI, το ας πούμε το U1 είναι μικρότερο από το U2, είναι μικρότερο από το U3, είναι υπάρχει ισχύ αυτό το πράγμα. Σε μια διάσταση, άμα το U2, το U2, το U2, είναι το U2, το ένα UI, δηλαδή άμα αυξήσουμε το ένα UI. Ναι, εγώ σε μια διάσταση, δηλαδή π.χ. να το κάνουμε λίγο λίγο τραστηγμένο ίσως. Δεν ξέρω αν έχω το παράδειγμα. Ναι, ας δούμε βασικά το παράδειγμα για να μην είμαστε τόσο αφαιρετικοί. Έχουμε το πρόβλημα κανονικής κατανομής που είδαμε την προηγούμενη ώρα και έχουμε U τη χωρητικότητα της γεννήτριας 1. Οπότε εδώ έχουμε ένα γραμμικό πρόγραμμα που έχει τη μορφή 10π2 συν 80π3 υποκείμενα στον περιορισμό ότι π1 μικρότερο ίσο του 20, π2 μικρότερο ίσο του 100, π3 μικρότερο ίσο του 100, και π1 συν π2 συν π3 ίσο με πόσο είναι εδώ 200 δεν ήταν 200 ήταν. Και σου θέτω το ερώτημα πες ότι αντί για U εδώ έχω σημαίνω για 20 εδώ έχω U και θέλω να μου το γραφήσεις τη CPU, δηλαδή το ελάχιστο το πόσο μπορεί να πετύχει. Ναι, ως συνάρτηση να μου δίνει και άλλο η λάσκα στην γεννητριά. Βάσει του κανόνα που φύγει η βάλια την προηγούμενη ώρα και πριν μερικέ εβδομάδε, αλλά που και είναι γνωστό στον χώρο μου, στην οικονομική κατανομή. Πα και παίρνει τι μονάδε σε σειρά κανόνων ενεργειακού κόστου και χρησιμοποιεί με έναν άπλιστο τρόπο μέχρι να τι τερματίσει. Αν έχει καλή συζήτηση, έχει καλό. Αλλιώς πάω στην επόμενη πιο ακριβή μονάδα. Ισχυρίζομαι ότι
για U μεγαλύτερο ίσο του 200, το C του U θα είναι μηδέν. Πόσο χώρο έχει στην γεννημένη? Απ' τη ένα. Άρα έχουμε εδώ κάτι που είναι στα 200 και μετά μηδέν. Νομίζω ότι θέλω να πω αυτό. Και θα ενεργοποιήσεις αμέσως μετά. Χίλια του. Πες μου. Το πιδίο άρα χίλια. Θα βάλουμε 100 μονάδε από το πιδίο, το πιδίο θα χρησιμοποιήσουμε 100 μονάδε από το πιέν, 100 μονάδε από το πιδίο. Άρα χιλιά. Συμφωνούμε. Για να διαλέξω π.χ. U ίσον 150. Α, ναι. 200 μείον U και τη 10. Ωραία. Γιατί σου λέω τέλειος, ναι, ότι δεν καλύψω με τον P1, το καλύψω με τον 2, οπότε είναι κάτι τέτοιο. Άρα βλέπουμε ότι είναι κάτι, μια σταθερά που πέφτει με κλίση μείον 10. Άρα κάτι τέτοιο. Και αντίστοιχα για U μικρότερο του 100, ενεργοποιείς και τον τρίτο και φτιάχνει μια τρίτη κλίση και έχεις εν τέλει μια τέτοια έκφραση. Αυτό είναι το βίντεο στέλιο 2011. Αυτό είναι η μεγαλύτερη από 200 και από 0 έως 100 είναι αυτή η έκφραση εδώ. Εν τέλει, έχεις όντως κάτι που είναι ευθύνων όπως εξήγησε πριν να λέξεις. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορείς να το αποδείξεις και είναι τρομερά χρήσιμο αλγοριθμικά και βασικά αλγοριθμικά σίγουρα, είναι ότι αυτή η C του U είναι και κυρτή. Αλλά επίσης λέει και κάτι ακόμα το αποτέλεσμα, ότι αν πας και πάρεις τον πολλαπλασιαστή Λαγκράντζ αυτού του περιορισμού εδώ, τότε ανήκει στο υποδιαφορικό αυτής της συμβουλίου. Οπότε, ας θυμηθούμε τι είναι το υποδιαφορικό της C2U για σημεία όπου η συνάρτηση είναι παραγωγή σου, είναι ακριβώς η κλίση του. Δηλαδή, ο βέλτιστος πολλαπλασιαστής Λαγκράντζ σου δίνει ακριβώς την κλίση της C2U σε σημεία που δεν είναι παραγωγήσιμη, είναι εκεί που συναντιόνται οι δύο καμπύλες, οποιαδήποτε άλλη κλίση, άρα είναι σχεδόν η ευαισθησία. Είναι απλά ότι έχεις πολλές απαντήσεις σε αυτά τα σημεία. Δεν θα σας δείξω την απόδειξη, αλλά θα σας δείξω έναν βρώμικο τρόπο να σκεφτείτε λίγο κάπως την απόδειξη. Η C του U είναι περίπου, άμα ισχύει η ισχυρηδικότητα κτλ. Άμα δείτε εδώ όλη αυτή την ιστορία, πού εμφανίζεται το U? Εδώ. Και άρα η C του U είναι κάτι που είναι συν λάμδα επί εσωτερικό γινόμενο U. Δεν είναι απόδειξη, είναι απλά μια παρατήρηση που βοηθάει να καταλάβουμε αισθητικά τι γίνεται, αλλά όντως δίνει την ένδειξη ότι υπό την προϋπόθεση ότι αυτό και το αρχικό πρόβλημα δεν έχουν διαφορά που συμβαίνει όταν ισχύει η ισχυρή διοικότητα, αυτό που αλλάζει όταν παίζουμε με το U είναι ο πολλαπλασιαστής Λαγκράντζ με τον οποίο έχουμε πολλαπλασιάσει την δεξιά πλευρά. Και άρα αυτό δίνει μια διαστητική κατανόηση του γιατί
Ο πολλαπλασιαστής Λαγκράντζ είναι ακριβώς η κλίση αυτής της γραμμής παραμετροποιημένου προβλημάτος. Εντάξει. Και στις περίπτωση που η συνάρτηση είναι παραλογίσιμη, π.χ. στο σημείο 50, τότε υπάρχει ένας μοναδικός πολλαπλασιαστής Λαγκράντζ, ένα μοναδικό υποδιαφορικό που είναι και η κλίση ακριβώς συνάρτησης. Και εξορισμού πλέον, τι σου λέει αυτό το γράφημα? Σου λέει πόσο καλύτερα μπορώ να τα πάω όσον αφορά το κόστος, άμα μου δώσει άλλη μια μονάδα χωρητικότητας της γεννήτριας 1. Άρα είναι ακριβώς η ευαισθησία της αντικειμενικής συνάρτησης ως προς μια μοναδική αλλαγή στην δεξιά πλευρά. Και ουσιαστικά έχει φτάνει στο 0, μας λέτε και έχει στιγμή κορένα το επιπλέον έχει να. Ναι. Και σου λέει και κάτι άλλο, το γεγονός ότι είναι η συνάρτηση κυρτή, σου λέει ότι τα οριακά ωφέλη που να έχεις και ένα μεγαλοδοπλιόν και ένα μεγαλοδοπλιόν, σταδιακά αυτό που λες, μειώνονται, γιατί μειώνεται η κλίση, η αρνητική κλίση της συνάρτησης, το οποίο είναι αισθητικά αρκετά φυσιολογικά να σκεφτείς. Αυτός που έκανε τον τέλειο φορά θα μπορούσε να φορά διάφορα προβλέψεις για να μεγενήτερη. Οπότε το γιου θα μεγαλώνει όλο το σενάριο πολύ. Ναι, λες όταν το διάφορο πρόβλημα. Και πρέπει να σωστό, σωστό. Ισχύει και εξηγεί και σε κάποιο βαθμό, ναι, γιατί αρχίζει και το ριακό πόσο στο σύστημα και πηγαίνει προς το μηδέν, όταν τερματίζεις το σύστημα να ανανεώσουμε. Βλέπουμε εδώ και ένα άλλο παράδειγμα. Αν θυμάστε τη λύση των συνθηκών Karskun-Tiger για ένα απλό πρόβλημα που είχαμε δει προηγουμένως, είχαμε πει ότι ο διοικητικός πολλαπλασιαστής ήταν 80 για τον περιορισμό της ισότητας. Ας δούμε πάλι το πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα είμαστε. Κάτσε να μην σας τα λίγο ρόχο. Όχι, εντάξει, ας το βρούμε. 2 με 5 και 9 με 11. Λοιπόν, αυτό ήταν το σύστημα συνθηκών Karskun-Tiger. Αντί για τις 6 με 8 είχα αλλάξει το πρόσημο και τις είχα κάνει πλήν εδώ. Α, και έχει και άλλο τυπογραφικό, πρέπει να είναι πλήν 200 εδώ. Και λογικά είναι και ο Μοσχοβίτης απ' έξω, οπότε πρέπει να τελειώσουμε τώρα. Και έχω σχεδόν τελειώσει, δώστε με ένα δευτερόλεπτο να πω αυτό το τελευταίο. Συγγνώμη, μείον 200 εδώ, ωραία. Οχθέ μου. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο, έχει ενδιαφέρον η διαστημική ερμηνεία ως προς ευαισθησία αυτού του προβλήματος. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Τι σημαίνει διαστημικά το ότι αυτό είναι, πόσο μας βγήκε, 80. Σημαίνει ότι η ζήτησή μου τώρα, αντί να είναι 200, θα πάει στα 201. Δεδομένης της οικονομικής κατανομής που έχω, ποιος είναι ο πιο οικονομικός τρόπος που μπορώ να το πετύχω αυτό. Με το P1. Με το P1. Το P1 το έχεις τερματίσει. Α, ναι, αλλά αυτό μας αφήνει, το μόνο μας αφήνει. Το οποίο είναι. Το P3. Το P3. Με ένα τρόπο όμως. Ναι, σου είναι μια... Ναι, θα, γεννήτρια, θα την πας από εκεί που χρησιμοποιούσες 80 στα 81 μεγαβατόρες. Άρα έφυξες το κόστος. Πάμε εδώ. Τώρα δεν έχω αυτό το κόστος. Στο συνολικό κόστος.